καλάθι. Πώς είναι φουλόφραμα. Πού του βάλανε. Πού του βάλανε πάλι. Είδα που ήτανε. Κάτω από το παπουριάρι κόλλο της μαστουρκώστα. Αλλό, αλλό. Μιλά ρε ανώμαλε και νιστάζου. Δεν το σήκωσα ρε γαμώτο. Γιατί χτυπάει ακόμα. Εξόπορτα είναι με το κάτι. Δεν είναι το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο να ανοίξω. Από το πόμολο, έλα. Ποιο πόμολο του τηλεφώνου. Ποια εξώπορτα του τηλεφώνου. Ξέρω εγώ ποιος είναι πρωί χαράματα. Που να ξέρω ποιος είναι μα δεν ανοίξω. Κατέβασε ρε το κουλό από το κουδούνι. Έχουμε ατνού μινούτου. Η εξώπορτα φράκαρε. Θέλει γράσου. Ναι, μα την κλειδώνουμε για τους αλλουδαπούς, το ξέχασα. Αλλουδαπός. Πού είναι ο αλλουδαπός. Εσείς λέω, αλλουδαπός. Όχι, Έλλη. Κυράστε. Έλλην είμαι. Γεράσιμος Τιμουλές. Τι σου λέω. Όχι, όχι. Τι μου λες. Χριστιανέ μου, τι σου λέω. Τίποτα δεν μου λέτε. Εγώ λέω τι μου λες. Γιατί άκουσες εγώ να σου έχω πει τίποτα μέχρι τώρα. Δεν με καταλάβατε. Τι μου λες λέω. Σου λέω τίποτα εγώ. Α, εσείς θα με σκάσετε. Εσύ θα με σκάσετε. Με ρωτάς το τσιόρτι σου λέω και εγώ δεν σου έχω πει τίποτα. Κακβατζιαβούτ, τι σου λέω, τι μου λες. Κοιτάξτε, τι μου λες είναι το όνομά μου. Γεράσιμος τι μου λες. Τι μου λες. Εδώ πάει και δεν μου λες κύριε τι μου λες. Τι θέλεις ξημερώματα τι μου λες. Ακόμα χταίνει. Ε όχι και χθες. Σήμερα είναι. Τόσο πρωί που ήρθες χταίνει ακόμη. Τι πρωί. Τώρα κανονική. Κανονική για έναρξη εργασιών. Εμείς έχουμε ευρωπαϊκό ουράριο. Και δεν μου λες κύριε τι μου λες. Τόση όρδο μιλάμε. Ήδη μάθαμε ακόμα το σκοπό της επισκέψεως. Ήθελα όχι την κυρία. Αν και για την κυρία ήρθα, θέλω τον κύριο της κυρίας. Τώρα πάει καπάκι του τι μου λες. Εδώ είμαι. Όχι, τώρα δεν λέω το όνομά σου. Τώρα λέω τι μου λες κύριε. Ήρθες όχι για την κυρία και για αυτήν ήρθες, αλλά για τον κύριο της κυρίας που την ήρθες όμως γι' αυτόν. Γι' αυτόν ήρθα. Αν και δεν ήρθα γι' αυτόν. Τι μου λένε κύριε τι μου λέει. Θα μας ξεκαθαρίσει τη θέση πουρνό-πουρνό. Να μην ξηροσταλιάσουμε εδώ ως μαλάκες. Διότι τώρα πρέπει και εμείς να κάνουμε έναρξη εργασιών. Μου λες ή δεν μου λες. Θέλω τον κύριο. Τι και εσύ να διαφημιστείς. Δεν καταλαβαίνω, τι να διαφημιστείς. Όσοι ήταν του κυριού μου θέλουν να διαφημιστούν. Διαφημιστής είναι ο κύριος. Διαφημιστής. Χτες του βράδυ και δύο πιλάτες του βγάλαν την ψυχή. Σουτιέν και κοιλώτες θέλουν να διαφημιστούν. Όχι έτσι έλεγε ο κύριος Δασκέν, έτσι λέγανε. Έτσι. Να φαίνεται λίγο του βυζί. Από πάνω. Ναι. Όχι έτσι κοιλώτες, να φαίνεται λίγο κουλουμέρι. Τρεις ξημερώματα τηλιόφωνε. Με τα πάνω τα σουτιέν κάτω οι κοιλώτες. Εδώ είναι το γραφείο του. Όχι, είναι το γραφείο του στο Σύνταγμα. Μπορώ να δω τον κύριο της κυρίας Αλεντζά. Της κυρίας Αλεντζά, ο Αλεντζάς κοιμάται. Με τον νίκουσα πριν, τον νίκουσα. Τον νίκουσες που φώνασε μες στον ύπνο του. Ήβλεπε η θεία του. Τι μπορώ να τον περιμένω. Άντρας σου είπα δεν μπορείς. Τι τώρα πρέπει και εμείς να κάνουμε έναρξη εργασιών. Είναι όλοι να ξυλαμπηκάρουμε. Να κάνουμε λάντζα και το σπίτι και το μυαλό μας. Μας περιμένει και να σκαφέρει σε εργαζόμενο. Ε, πήγαινε. Πέρυσι αργότερα. Πόσο αργότερα. Τόσο. Άμα είναι για τόσο. Και λίγο πιο τόσο δεν θα μας πείρεσε. Εμένα δεν με ενοχλεί και λίγο πιο τόσο. Δεν θα σε καταβρέξω, Φέργκισε. Ναι, όμως και με έκανες κι άλλο. Μα μου είπες τόσο. Συνεννόηση ελληνού-αλβανική. Πολύ ωραία, λοιπόν. Πού πας, έλα εδώ. Εγώ τώρα σε συνήθισα. Πηγαίνω πάνω στην κυρία Σταφυλοπάτη. Τη σπιτουνικού κυρά μας. Τι, θα μου δώσει τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζομαι. Του καλό να πάτε, κυρία, στο καλό. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καφέ σου με τρατάρα τι το γευστικότατο. Πότε το τράταρα καφέ εγώ. Καμάρα, είναι κανείς στο σαλόνι. Ήταν ένας έφυγε τώρα δεν έμεινε κανένας πειράστη. Ποιος ήταν Ταμάρα. Λες που την πάρκα, ναι. Που την ήθελε την κυρία εσάς. Αν και για εσάς ήρθε, αλλά ναι. Τον κύριο της κυρίας
Που δεν ήρθε όμως γι' αυτόν. Ήθελε τον κύριο δηλαδή. Μπράβο, το καταλάβατε αμέσως. Ωραία, αφού ήθελε τον κύριο, εμένα δεν με αφορά. Πήγαινε όμως τώρα στον κύριο σου, μήπως θέλει κάτι, γιατί έχουμε αργήσει. Ναι, κύριε, δεν ξέρετε. Τι. Ναι, θα θέλει πάλι πρέπει να δω τις μουτράρες του. Ουχ, πάλι τον βρεις τον καημένο, τον φοβάμαι. Τι τον φοβάσαι, Ταμάρα, είσαι ο κύριος Κώστας, αγαπάει. Ναι, μόνο τόσο πολύ με αγαπάει. Μόλις με δει αυτήν του κόκκο του, μου σκέμετα και αν τα πκάμισα. Δεν το πιστεύω αυτό. Μόλις δει πρώτη εμένα, του φέρνω λίγο ρουσιά. Μπλακάτ με φουνάζει, μπλακάτ. Μαύρη γάτα. Αχ, καλή κυρία Ροζαλία, που είναι ο μακαρίτης που με φώνησε να του φτιάξω το καφεδάκι του. Και μου λέει, χίστον και λίγο ρε κοριτσάκι, να μου φέρεις γούρι. Και πες μου και το φλιτζάνι, βρε κοριτσάκι. Το έλεγα, όλο ευχάριστα του. Αχ, γιατί καλά να τον πάρει τόσο γρήγορα Θεός του μακαρίτη και δεν παίρνει κάτι άλλος. Να βρούμε κι εμείς την ησυχία μας. Ταμάρα, νομίζω πως το παρακάνεις και εσύ τώρα. Όχι να παρακαλάς να πεθάνει ο άνθρωπος επειδή σου μιλάει λίγο απότομα. Και ύστερα σκέψου κι εμένα. Νομίζεις εύκολο είναι να παντρευτώ για τρίτη φορά. Εντάξει, καλή κυρία Ροζαλία, δεν ξαναμιλήσω μπροστά σας έτσι. Ούτε λέω θα το λέω που πίσω. Έχεις βάλει κάθε κέρα για τον κύριο. Έτοιμη είναι. Ωραία, πάω να φτιάξω ένα δικό μου καφέ και έρχομαι. Το καφεδάκι θα σου φτιάξω εγώ. Θα το φτιάξω εγώ, εσύ μετά θα μου δεις το φλιτζάρι. Πήγαινε τώρα γιατί θα αρχίσει να φωνάζει και με το δίκιο του. Πάμε με. Άμα πια δεν μπορώ να νιώθω μια αρχή. Ωρε, γρουσουζιά, πρωί-πρωί. Εσένα βρήκα μπροστά μου πρωί-πρωί. Πω από τη μαύρη γάτα. Πλακάτο. Άρχισε πάλι ο ρατσιστής. Μπορείς να δεις πάνω στο κάτω του μακαρίτη του άντρα. Ναι, καλή κυρία, αλλά ξέρετε. Τι να ξέρουμε, θες πάνω στο κάτω του μακαρίτη του καθαγγέλου και το κρεμάζεις έξω στη μακριά από την κρεβατοκάμαρά μας. Ιερουσιλίτη. Τι κάνω. Πάει, το έχασα τώρα, δεν μπορώ να το ξαναβρω. Ρασιταλιά να πηγαίνει να πεις και ιερόσιλο. Γιατί με βρίσκεται, καλή κύριε, αφού είμαι σιδούλη μέσα στα παιδικά, μια οικογένεια είναι αυτή. Μα που και σπίγουμε εσύ σιδούλη και εμείς στα παιδικά είμαστε μια οικογένεια. Αφού κάθε μέρα μας σπηδάτε τη μάνα. Τσακίσου. Βρίστε. Τσακίσου. Τσακίσου. Γιατί είσαι. Γιατί? Διαφθαρνίζεστε! Ρε τσακίσου λέει από εδώ πέρα, είτε! Για τσακιστό καλέ κύριε! Γιατί ό,τι κάνω μου το σχολιάζει, έχω ένα μάτι πάνω από το κεφάλι μου και με κατασκοπεύει. Τι θα πάρεις το κάτω του μακριού του καθαγγέλου για το κρεμάσεις. Εδώ, κατάλαβες. Περίπου, τι περίπου μας, τι περίπου μας. Περίπου, τι συμβαίνει, τι φωνές είναι αυτές πρωί-πρωί. Τα μαρετήμα είναι το πρωινό του κύριου. Έτοιμο είναι πάνω του φέρω. Έλα, φέρτε λοιπόν. Να σου πω τώρα που θα φέρει το πρωινό, να τη βάζει να δοκιμάσει πρώτη αυτή. Γιατί αυτό. Φοβάμαι να με δηλητηριάσει. Έλα, Κώστα, άσε τις υπερβολές τώρα, γιατί φωνάζεις. Θα κάνω φόνο. Η γλώσσα της κυρίας από εδώ μη σπάσει τα νεύρα. Τι σου είπε πάλι. Μου είπε ξυμνήσουμε πέρα μέσα για να τις κάνω μια δυνατή, βλέπεις. Πάνω μου λέγει τα μικρόβια τώρα. Έλα. Μια αυτή τις κάνω και μου όλη μου και δεν έχει... Σε παρακαλώ μπορείς να ηρεμήσεις. Έλα. Ο κύριος η πουλή άδικος πληγύρια. Πήρε φόρα και μας έχει πουλήσει το κρακτόφι στο ανάθημα. Εξηγήσει το κακομοίρα όταν δεν καταλαβαίνει. Αλλά ο κύριος η πουλή από το μας. Ηλάτε, καθίστε, καθίστε. Αχ, ο Μακαρίτης. Στο διάλο και εσύ και ο Μακαρίτης δεν πρέπει να. Ήταν να κουμάτι μπαμπάκι ο Μακαρίτης. Αυτό το Μακαρίτη με ζητήριο και του κάνεις παρέα. Βάλε να καθίσω τώρα. Α, δεν το ήθελα. Λέω σαν του μαξιλάρι, συγχύστηκα. Ο Μακαρίτης μου φυρόταν σαν φίλος. Θεός, χωρίς την ψυχούλα του. Ο Θεός, να αναπαύσω τα κουκαλάκια του. Κράζει λιτανίες και βάλε μου καθίσεις, ξεροστέλεσαι. Κουρίστη, καθίστη. Τι. Καθίστη. Δεν κάθομαι. Καθίστη. Δεν κάθομαι. Μην κάθισε. Τώρα θα καθίσω. Ορίστε μας. Λες τι μου κάνει. Μου φέρνει το στομάχι στο στόμα, θα φάω την κοιλιά μου, θα φάω. Έλα, καρδούλα μου, μην κάνεις έτσι. Σε έβρε τον κύριο Ταμάρα. Αχ, καλή κυρία, τι ωραία περνούσαμε που ζούσε τότε ο Μακαρίτης. Και όταν του ζούσε, πάλι καλά περνούσαμε την αναμνησή του. Αλλά βλέπεις, η κυρία ήθελε ξαναπαντρευτεί. Πρόκουψε! Το νερό μου, τι το θέλεις το νερό. Να πλύνω τα αυτιά μου. Πώς θα πιω το καφέ, να το μασίσω. Ορίστε. Α, τι θα γίνει με αυτή την πράγμα, δεις. Δεν θες να γίνει, θα κάνω φόνο. Και θα σε σύγει και θα πάω φυλακή, αν μου φέρεις... Έλα, φλέγα. Φτιά να με ξενίκιασες. Να μαζέψεις τα παζιακόφ σου. Τι είπε τώρα. Να μαζέψεις τα πόδια σου. Έλα, αγάπη μου, μην είσαι υπερβολικός. Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και αφοσίωση για μένα. Είναι αποτέλεσμα να τρελάνε εμένα και να ξενικιάσεις. Της μιλάς και εσύ άσχημα, φρόντισε να αντιδράσει λίγο διαφορετικά. Αχα, πού είναι μια ιδέα. Τι? Ο μόνος τρόπος για να τη δράσω διαφορετικά είναι να κάνω αυτό που σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες. Απολύεται.
Σωστά, αγάπη μου, αλλά ξεχνάς ότι την έχω μαζί μου 7 ολόκληρα χρόνια. Τη έμαθα ελληνικά, μου έμαθε ρώσικα. Είναι άνθρωπο δικό μου, δεν μπορώ να την αφήσω στο άλλο. Σούπερ μου, αυτό είναι η φαντασία μου, ε! Α τον ήρθε, α το! Κρύωσε! Θα φέρω ζεστό! Τώρα θα μα δίνει κιόλα αυτή. Εγώ δεν πιω καφέ, θα μασίζω καφέ. Τόσο πάνω φύγει, δεν φύγει, θα εκτελέσει τελευταία μου παραγγελία. Ποια παραγγελία? Τη σημαίνει να ξεκρεμάσει το κάδρο του μακαρίτη του Αγαθακέλα από την κρεβατοκάμαρά μα. Το κάδρο του Μπούλι. Μάλιστα το κάδρο του Μπούλι. Γιατί παρακαλώ? Γιατί ο Μπούλι δεν έχει καμιά δουλειά στην κρεβατοκάμαρά μα. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Καταλαβαίνει, έχει κάνει μια γλωσσάρα και με κοροϊδεύει. Πά σε φιλί σου αληθωρίζει. Κάνει γυμναστική, μυρωνεύεται, με βλέπει γυμνό, αηδιάζει. Κάνουν έρωτα, μου κάνει όχι έτσι, φέρνει έτσι παρδοποκή και τώρα ανοιχτό. Γι' αυτό πρέπει να φύγει ο Μπούλτζ από την κρεβατοκάμαρά μας. Παιδί μου, είσαι τρελό αυτό. Δεν είμαι, δεν θα γίνω. Πρέπει να το κάνουμε απλά. Τον ενόχλησε εγώ στην οικογενειακή του ζωή. Τον εμπόδισε στα συζυγικά του καθηκόντα. Ούτε που τον ήξερα, ούτε που θέλω να τον ξέρω, ούτε που θέλω να τον μάθω. Λέω, σου έφερε μοιράκι, ζεστό. Δεν το θέλω τώρα. Δεν θα πιεις καφιδάκι. Όχι. Γιατί? Το μάσισα. Έτσι. Μάσισε τον καφέ. Μάσισε. Κοίταξε τι μας δουλεύει και κάτι τέτοιο. Και τη σταλινικιά, ρε. Πού είναι φρυγανιές? Ποιες είναι φρυγανιές, παιδε. Πώς θα πάω το κουτυρό μου εγώ τώρα. Αφού ξέρει ότι κάθε πρωί εγώ θέλω να πάω για φρυγανιά. Τι κάνω έτσι. Έτσι κύριε, ναι. Ρε Κοτσίλα. Κοτσίλα. Πού είναι οι φρυγανιές? Τις πίταξα, ξηρατήκαμε. Το έχεις ακούσει από τώρα, ξηρατήκαμε οι φρυγανιές και τις πέταξε. Κι εγώ πώς θα πάω το κουτυρό μου. Μη του κουταλάκι. Με το κουταλάκι θα πάω το μάτι σου, πανί. Έλα, μην είσαι υπερβολικό, σε παρακαλώ. Δείξ τη λίγη αγάπη όπως έκανε ο Μακαρίτσι. Τα μαρέλ τόσο καλή. Α, δείξω αγάπη όπως έκανε ο Μακαρίτσι. Πες τις δύο γλυκές κουβέντες και αυτή θα γίνεται θυσία για σένα, όπως και με το Μακαρίτι. Έτσι κάνω δικό μου άνθρωπο. Ναι, καρδούλα μου, θα με κάνεις ευτυχισμένο. Μην ξεχνάς ότι η Ταμάρα εδώ μέσα είναι ο στήλος του σπιτιού. Ναι, μπορεί να σε κάνω ευτυχισμένο και παρεσάκιντε, σου χαλάς το κατήρι τώρα. Τσακωθεί εμείς για αυτή τη σταλινική. Εντάξει, για σένα το κάνω. Θα ρίξω και μόνο μου και θα το κάνω. Να γίνουμε και φίλοι. Ταμάρα! Ταμάρα! Μωρή κουφαμάρα! Τώρα ακούει, αλλά δεν βγαίνει για να μας πάρει στα νεύρα. Κατάλαβες τι κάνει τώρα. Φώναξε την εσύ, αδες που θα βγει αμέσως. Ταμάρα, γκασφαζιά. Κοίτα πως είναι, σαν κανείς δεν είναι. Ταμάρα, 7 χρόνια εδώ μέσα είσαι ο σκύλος, ο στήρος του σπιτιού. Εκτιμώντας λοιπόν τις υπηρεσίες σου, δεν σου φέρω μια σαν υπηρέτρια. Από σήμερα αλλάζουν τα πράγματα. Από σήμερα θα είσαι η αδερφή μου, εντάξει. Θα είσαι η μικρούλα μου, η αδερφούλα μου. Είδατε τι έκανε ο Μακαρίτης. Τι έκανε ο Μακαρίτης. Πέταξε το δικό σου άχρηστο πνεύμα και βρει το δικό του. Ναι. Ναι. Γι' αυτό μου φέρεστε τόσο καλά. Τι ωραία που τα λέτε. Τώρα κάτι μου λέει ο Μακαρίτης εμένα. Ναι, ναι, ναι. Μου λέει μια κοινή μικρή σου αδερφούλα μου λέει και για να μην την προσβάλλεις μου λέει. Να μην την ξαναπληρώσεις μου λέει. Φατίνε. Γιατί εγώ Μακαρίτης μου το μέτρα πήγαινε φτιάξει το κάδρο και αδιαζέμα στη γωνιά. Κάτι μου λέει τώρα εμένα ο Μακαρίτης. Ορίστε τι είπατε κύριε Μακαρίτα. Λέει ότι θα σε περιμένει πολύ σύντομα κοντά του. Να σε τιμωρήσει για αυτή την αδικία. Φατίνε. Να φας τη γλώσσα σου γλουσούζα. Τώρα δεν ήταν αυτό αστείο, ήταν αυτό που τις έκανες. Τις έχω ψέμα της Καλιανούλα. Ταμάρα, έλα φέρε τα ρούχα του. Μάλιστα, να πάω. Έλα. Για το ξωτικό το κόκκινο, δες. Πες μου τώρα τι είχε σκοπό να κάνεις με το κάδρο. Τι είχα, δεν έχει σημασία. Τι έχω, έχει σημασία. Το κάδρο θα βγει από την κρεβατοκάμαρά μας και θα δει να κρεμαστεί εδώ. Εδώ. Είσαι ευχαριστημένο και παρεσάκι. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει. Με μια διαφορά, ε. Μια διαφορά. Όποιο ρωτάει για το Μακαρίτη όταν βλέπει τη σκυλοφατσάρα του, θα λέει ότι ένας μακρινός μου συγγενής που χάθηκε στη ζούγκλα τον φάγανε η παππούα. Μπα και γιατί όλο αυτό, παρακαλώ. Γιατί έτσι θέλω εγώ λογαριασμό, θα σου δώσω. Ένας μακρινός μου συγγενής, ακούς που χάθηκε στη ζούγκλα, τον φάγανε η παππούα. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια, κύριε μου. Θα βάλει ο καθένα με το μυαλό του. Όταν δει ότι εγώ πάνω το κρεβάτι είμαι εγώ το κάδρο του άντρα σου, του Μακαρίτη, θα με περάσει και τέκα. Εσύ τα δες τα παπούτσια.
Πιγκουίνο με έκανες, μωρή. Μη βρίζετε τους πιγκουίνους, κύριε. Εσύ το έκανες αυτό? Ναι, εγώ το έκανα. Εσύ έτσι το βρήκα. Πρόσεξε καλά, Ταμάρα. Αποφεύγω απλώς έτσι τον κίνδυνο να γίνω με τα νέα στον καθένα, ναι, ότι είναι, τι είναι και τι δεν είναι, να γίνω νευρασθενής. Με αυτή την υποχρέωση που θα έχουμε εδώ. Ωραίο που σου πάει, κούκλους εσύ. Ρε φορφολό, εσύ το καζέτσι. Εγώ έτσι το βρήκα. Τα μπάρα πρόσεξε καλά που γίνει εξωφρενό, ναι. Εξωφρενό εσύ. Αποφεύγω τον κίνδυνο να γίνω νευρασθενής με την υποχρέωση που θα έχω να υμνώ και να δοξάζω το σεπτόν του αποθανόντος. Να... Πού είναι η τρύπα, μπορεί να βάλει το κουλό μου. Αφού βρείτε λύση ικανός να βρεις την τρύπα, φταίω εγώ. Ταμάρα, ας τα υπονοούμε, ρε, ας τα υπονοούμε, άντε. Γιατί αγάπη μου ζηλεύεις? Αντιθέτως, με συγκινεί ιδιαίτερως η αγάπη και η αφοσίωση που δείχνεις στον πρώην σύζυγό σου. Μην ανησυχείς, καρδούλα μου, και για σένα το ίδιο θα κάνω αν έχω την ατυχία. Να σας χάσω. Σκάσε, μωρή. Όχι, αγάπη μου, περνάω τόσο καλά μαζί σου, ένας τέλειος σύζυγος, ένας τέλειος άνδρας. Και εσύ είσαι τέλεια γυναίκα, είμαι πολύ ευτυχισμένος μαζί σου, το ομολογώ, ε. Είσαι τέλεια γυναίκα. Πρέπει να σου το πω, ας πούμε, στο σαλόνι είσαι κυρία. Στην κουζίνα είσαι μαγείρισα, στο κρεβάτι είσαι πουτάνα. Αυτό χιούμορ σου. Λοιπόν, εγώ ήμουν τυχερή, βρήκα δύο συζύγους πιστούς και αφοσιωμένους. Όσο για το Μακαρίτη, μονάχη τουλάχιστον δεν μ' άφησε ποτέ. Δεν μιλάει με τραγικέ υπερβολές. Εσύ δεν μου λύσεις, άφηνες στην Αθήνα και πήγαινε πάντα μόνος του αυτό στην Κόρυνθο. Μόνο στην Κόρυνθο δεν πήγα μαζί του, αλλού όμως πηγαίναμε πάντα μαζί. Έλα, ντύσου τώρα να φύγουμε γιατί έχουμε αργήσει. Έχω δουλειά, δεν πάρθω. Δεν θα αργήσεις, πολύ ένα τέταρτο, μόνο ντύσου σε πάρθω. Στην πού θα πάμε? Στην εκκλησία, στην Παναγία του Φωνερωμένη. Τι βαφτίζει έχουμε? Όχι, αγάπη μου. Γάμο. Μνημόσυνο. Σήμερα κλείνουν δύο χρόνια αυτή μέρα. Ακούω, παιδιά, καμιά διάθεση να κάθομαι να κλαίω τον άγνωστο στο προκάτοχό μου. Εμείς θα κλάψουμε για εσά όταν με το καλό θα την άξετε. Εντυπωσιακά να φάτε τι τρίχε τη. Κλάψε και εσύ λίγο, κάντο για χατήρι. Ακούω. Αν ποτέ όμοι γέννητο, μη δώσει ο Θεό και ξαναχειρέψει. Να του δώσει, να του δώσει. Τι μου ήμουνα. Δεν είσαι παρεκκλήσει. Αν ξαναχειρέψει, μην έρθει αυτή του γάμου κοινωνία γιατί ο τρίτο σύζυγό σου θα είναι υποχρεωμένο να είναι στα μαύρα και να με κλαίει. Θα το βάλει και διαθήκη μα, έτσι. Α, δεν σου πω όλα. Δεν είναι χιούμορ σου, α. Δεν είναι χιούμορ, είναι απέτηση και. Αχ, αφέντη με το γλυκό στο χαμόγελο. Δεν συντέλουν πια στην κρεβετοκαμαρά του. Δυσκολεύει, βλέπει τον κύριο Ταχαμητά. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί την παρέλει στην εμποδή. Καμιά μέρα θα σε βρούμε σε κανένα παλιατζίδι. Θα σε σφίξω δυνατά στην αγκαλιά μου και θα φωνάξω να μ' ακούσει όλος ο κόσμος πως ήσουν ο καλύτερος αφέντης που γνώρισες εμείς τώρα στη ζωή μου. Περίμενε το αγόρι μου το τηλέφωνο. Άνοιξε τα μάρα! Οι γείτονες το από πάνω. Ξυκολιμό δεν έχουν από το σπίτι μας. Αχ, ο κύριος μουσικοσυνθέτης μας. Καλημέρα, Ταμάρα. Καλημέρα. Δεν είναι εδώ τα αφεντικά σου. Η αφεντική να μου να λες, απουσιάζει. Έφερα στην κυρία στα λόγια από το καινούργιο μου τραγούδι. Δώσ' τα, σε παρακαλώ, να τα μάθει. Εμένα μου αρέσει ο Πασκάλης Τερζής. Ξέρεις τι φωνή έχει η κυρία σου, Χάρης Αλεξίου. Εμένα μου αρέσει ο Πασκάλης Τερζής. Αφού για να καταλάβεις, μόλις γράψω ένα καινούργιο τραγούδι πριν το λες στο κοινό, θέλω πρώτα να τα ακούσω από την κυρία Ροζαλία. Εμένα μου αρέσει ο Πασκάλης Τερζής. Αλλά τι κάθομαι τώρα και το κουβεντιάζω μαζί σου, τι ξέρεις εσύ από μουσική? Εμένα μου αρέσει ο Πασκάλης. Δημήτρη μου. Αχ, εσύ το έχεις το καπέλο. Κι εγώ επάνω το ψάχνα, τελείωσες. Τελείωσα, αγάπη μου. Ναι, κυρία σου, καφεδάκια μας περίσσεψαν από το πρωινό για πέταμα τους έχουμε, καθίστε. Καρδούλα μου, να σου πω, τώρα εσύ θέλεις σόνι και καλά, δηλαδή, να έρθεις μαζί. Γιατί όχι. Μέχρι την εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο. Και θα πω μάλιστα και μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Είναι δυνατόν να μην παρευρεθώ στο μνημόσυνο του Μακαρίτη του άντρα σου? Μα αγάπη μου, θα γίνουμε ρεζίλοι. Μα τι λες τώρα, μόρα μου, δεν είσαι στα καλά σου. Γιατί δηλαδή δεν ήταν φίλος μου? Δεν έχω το κάδρο με τη φωτογραφία του μέσα στην κρεβατοκάμαρά μας. Ε, όχι από συμπάθεια βέβαια, αλλά γιατί μου άφησε κληρονομιά μια ολόκληρη βίλα. Και ποιος είπε το αντίθετο, αγάπη μου? Όπως και να έχει το πράγμα, εγώ νομίζω πως εσύ δεν πρέπει να έρθεις μαζί μου. Να το ξέρεις, θα γίνουμε ρεζίλοι. Ενώ για μένα είναι μια μέρα πένθη. Είναι ένα θλιβερό καθήκον απέναντι στο Μακαρίτη τον άντρα μου. Αν μας δούνε και τους δυο στο μνημόσυνο, στο ξαναλέω, θα γελάνε μαζί μας. Δεν νομίζω, αγάπη μου, πως θα γελάνε επειδή θα έρθω εγώ. Για άλλο λόγο θα γελάνε μαζί μας. Τέλος πάντων, Χρυσούλη μου, είναι προσωπική μου υποχρέωση. Υποχρέωση. Φυσικά δεν είμαι χείρα. Ωραία, χείρα, εξ αριστεράς χειρός. Εσύ μπορείς να γελάς όσο θέλεις. Εγώ όμως στην Κόρινθο έφερα το όνομά του. Αλλά μην ξεχνάς ότι ζούσες παρανόμως μαζί του. Παρανόμος, ξεπαρανόμος, όλος ο κόσμος με ήξερε για γυναίκα. Φυσικά, αλλά μην ξεχνάς ότι δεν σε παντρεύτηκε ποτέ. Δεν πρόλαβε, αλλιώς θα με είχε παντρευτεί.
Και αντί γι' αυτό σε παντρεύτηκα εγώ. Αλλά έτσι είναι η ζωή, αγάπη μου. Σταυρόλεξο. Και γιατί να μην με παντρευτείς, δεν το ήξερα. Μια φορά πιάστηκα κορόιδο, δεν θα ξαναπιανόμουν. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ήσουν παντρεμένος. Ούτε όμως και ελεύθερος. Ένα πράγμα πάντως θέλω να ξέρεις. Ότι σ' αγάπησα και σ' αγαπώ με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου. Στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, δεν συγχώρεσα τα πάντα. Ναι, αλλά έχεις υποσχεθεί πως δεν θα μου ξανά κάνεις ποτέ λόγο για αυτή τη γενόψη. Γιατί έχεις παραπονό, δεν κράτησα την υπόσχεσή μου. Αφού κάθε λίγο και λιγάκι μου το ξαναθυμίζει. Όχι, απλά στο υπενθυμίζω κάπου-κάπου. Για να δεις πόσο καλά σε στάθηκα και σε παντρεύτηκα. Έλα, αρκετά είπαμε. Θα καθυστερήσουμε στο μνημόσυνο του Μακαρίτη, πάμε. Όπως νομίζεις, καρδούλα μου, την τζάντα μου. Ταμάρα! Ταμάρα! Τα καφιδάκια σας έτοιμα είναι, λέτε δεν πιείτε. Άκουσε παιδί μου, εμείς φεύγουμε. Ευγητή! Ναι, μην ξεχάσεις να δώσεις την κυρία στο χαρτί που σου έδωσα. Γεια σου. Εμένα με ρίσκει. Ξέρω. Ο Τερλέγκας. Ποιος Τερλέγκας, καλέ. Πασκάλ Τερζής. Αχ, από τον καιρό που φύγει ο Μακαρίτης και πέταξε στους ουρανούς σαν αγγελούδι. Γλυκό ψωμί δεν έφαγα από τούτο το καινούριο μου αφέντη. Όλη μέρα μουρμουρίζει σαν γυλάδα. Ειδώ να βλέπω κι εγώ τα γλυκά σου μαγουλάκια να τα τσιμπάω κάθε πρωί. Το τηλέφωνο, πάλι το τηλέφωνο. Σπίτι του νοικοκυρά μας. Ορίστε. Ταμάρα, παιδί μου, πες τον κύριό σου, σε παρακαλώ. Πες στον κύριό σου, σε παρακαλώ, ότι με τον κύριο τη μου λες, μου λέω, γράφω από την κόρη μου. Ο κύριος και η κυρία πουσιάζουν. Σου είπα να θα αργήσουν. Και μου είπαν, αλλά δεν πιστεύω να αργήσουν. Καθίστε, κύριε τη μου λέω, καθίστε. Τώρα θα κυράσουν καφεδάκια. Μη σας βάλουμε σε κόπο, σε έξοδα. Τι κόπο, καλή τι έξοδα. Για πέτε μα τους έχουμε τους καφέδες άλλωστε. Κι άλλωστε είναι έτοιμοι, κύριε Κνίβου. Τρελή είναι. Ωραία σπίτι κρατουνία λατζάδες. Μόνο 500.000 το μήνα μου το πληρώνει το παλατάκι μου. Του το χανικές τότε που μου έγραψε να μιλήσω στη χείρα του Μακαρίτη του Αγαθαγγέλου για τα μπέλια της Κορίνθου. Α, ωραία, πολύ ωραία. Δεν μου λες. Θα μας μείνει καιρός να πεταχτούμε στο σπίτι του κυρίου Καρπούζα πρώτου φαγητού. Ναι, καλέ. Κάτι μακριά. Τι μακριά, καλέ, είναι καραίους τους έχω κι αυτούς. Στο επάνω πάτωμα. Τζάμπα. Πώς. Στο επάνω πάτωμα, είπες. Ναι, στο επάνω πάτωμα, γιατί με κοιτάζεις έτσι. Ωρα, μάλιστα. Προκόψαμε. Βάμπα, τι βλέπω. Το μακαρί τον αγαθακιά τον κρεμασμένο στο σπίτι του Αλατζά. Υπηρεσία. Υπηρεσία. Ναι, κύριε, τι μου λες. Τι μου λες, παιδί μου. Ορίστε. Αυτό είναι και γιατί τον έχετε κρεμασμένο. Αυτός είναι ένας ξάδερφος του κυρίου μου, χάθηκε στη ζούγκλα, τον φάγανε οι παππούδες του. Τι έκανε, λέει. Αυτός είναι ένας ξάδερφος του κυρίου μου. Χάθηκε στη ζούγκλα, τον φάγανε οι παππούδες του. Αχ, τι κάθισε και μου λες, παιδί μου. Αυτό είναι το πορτρέτο του Μακαρίτη του Αγαθαγγέλου. Ναι, κύριε, αλλά ξέρετε το αυθεντικό μου. Σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ. Αφού είμαι συμβολιογράφος του, είναι δυνατόν να το γνωρίζω. Τι γνωρίζετε εσείς του Μακαρίτη μας. Πολύ καλά, μάλιστα. Ναι. Τον είχα γνωρίσει στην Κόρινθο. Ναι, πήγαινε εκεί για τα κρασιά του. Ή και για κάποιον άλλο λόγο, Μακαρίτη. Αχ, πάει εκείνο ο καλό καιρό πια πέθανε μαζί με τον Επέντη. Θεό χωρί την ψυχούλα του. Και να αναπαύσει αυτόν η σκόλπης Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ και Αλεκιού. Ποιος είναι ο Αλεκιός? Ο πατέρας μου, ο κυραλέκους. Μα την γάφα έκανες, την γάφα. Εγώ την γάφα δεν σε καταλαβαίνω. Τι διάλος, ήρθε να πάνε και στο επάνω πάτωμα στους καρπουζέρους. Αυτό ήρθα να τους νοικιάσω, αυτό τους νοικιάσα. Δεν έπρεπε. Μα γιατί? Εξαιτίας του Μακαρίτη. Του κυρίου Αγαθαγγέλου. Καλέ, τι σοβαρός κύριος, αξιοπρεπέστατος. Σιγά τον πολυέλαιο. Μα ξέρεις τι κατεργάρης ήταν αυτός. Άκου για να καταλάβεις. Ο περίφημος, ο άξιος, ο αξιοπρεπής. Και τώρα Μακαρίτης κύριος Αγαθαγγέλου είχε ένα κατάστημα κρασιών στην Αθήνα και ένα υποκατάστημα μία στην Κόρινθο όπου είχε και τα μπέλια του. Στην Κόρινθο πήγαινε και ερχότανε πολύ τακτικά. Για να ελέγχει βεβαίως τις επιχειρήσεις του. Για να βλέπει κάποια ζωηρούλα. Τη ζωηρούλα, έναν καραπούτανο. Που το γνώριζε ο μισός αντρικός πληθυσμός Κορίνθου και περιχώρων. Εγώ δυστυχώς ήμουν από τους άλλους μισούς. Με αυτή τη ζωή λοιπόν ο Μακαρίτης συζούσε σε μία βίλα που είχε αγοράσει για χατήρι της στο Λουτράκι. Για χατήρι της, Ναι, για χατήρι της. Αχ, οι πουτάνες και οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές. Με αυτή τη ζωηρούλα λοιπόν ο Μακαρίτης περνούσε τον περισσότερο του καιρό στην Κόρινθο. Ενώ η νόμιμη σύζυγός του, η κυρία Ροζαλία, ζούσε στην Αθήνα χωρίς να παίρνει είδης τίποτα. Όπως και κανένας άλλος δεν είχε καταλάβει τίποτα. Γιατί ο μασκαράς είχε καταφέρει να νομίζουν όλοι στην Κόρινθο τη ζωηρούλα αυτή για νόμιμη σύζυγό του. Και κοίταξε! Και έχει τόσο γλυκιά φυσιογνωμία που θα ρίξει πως ήταν ο πιο πιστός
σύζυγος του κόσμου. Για όλο τον κόσμο στην Κόρινθο η ζωηρούλα αυτή ήταν η κυρία Γαθαγγέλου. Κι ύστερα σου λέει πίστευε στους άντρες. Να είχα εγώ με την ιδιότητα του βολιογράφου γνώριζα την αλήθεια. Γιατί ο Μακαρίτης ήθελε να χαρίσει τη βίλα του Λουτρακίου σε αυτή τη νερωμένη του, τη γοργόνα καθώς την έλεγαν. Τι είμαστε λοιπόν εγώ το συμβόλαιο, αλλά αυτός δεν πρόλαβε να το υπογράψει γιατί πέθανε. Και η βίλα, τι έγινε με τη βίλα, θα την κληρονομήσει αυτή η γοργόνα. Όχι. Την πούλησα κι αυτή μαζί με τα μπέλ και το υποκατάστημα. Και τώρα φέρνω τους λογαριασμούς σε καθαρίσω στην κυρία Λαντζά. Αχ, την καημένη τη Ροζαλία. Θα τη στοιχήσει αφάνταστα όταν μάθω τις μπερμπαντιές του Μακαρίτη από το στόμα σου. Δεν πρόκειται να μάθει τίποτα. Μα δεν θα τη πει για τη βίλα. Έλαβα τα μέτρα μου. Θα παρουσιάσω τους λογαριασμούς μου στον καινούριο σύζυγό του, τον κύριο Αλατζά. Και όπως καταλαβαίνεις, μεταξύ αδρών οι απιστίες ομοίων δεν κάνουν καμία αίσθηση. Και μάλιστα όταν πρόκειται για μπερμπαντιές και απιστίες προκατόχων. Και τι προκατόχων, πεθαμένων. Με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιάσει τους λογαριασμούς στον σύζυγο, η σύζυγος θα υπογράψει και δεν θα μάθει τίποτα. Πολύ ωραία ιδέα σου. Μα δεν μου λες, η άλλη κυρία Καθαγγέλου, αυτή της Κορίνθου, η Γοργόνα, τι έγινε. Παντρεύτηκε. Διάλεξε μεταξύ των εραστών της τον πιο απλοϊκό και πριν τρεις μήνες παντρεύτηκαν. Ο άντρας της είναι μουσικοσυνθέτης. Μουσικοσυνθέτης, όπου πάνω. Ο Δημητράκης ο Καρπούζας! Μάλιστα, ο κύριος Δημητράκης Καρπούζας! Μ' άλλα λόγια, η Γοργόνα είναι η κυρία Καρπούζα! Είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Τι μου λες! Εδώ είμαι. Ε? Εδώ είμαι. Όχι, δεν κατάλαβες. Μόρ' τι μου λες, λέω. Α, κι έτσι όπως τα κατάφερες να τη βάλεις στο ίδιο σπίτι με την παλιά της αντίζηλο, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Διότι έτσι και γνωριστούνε, ζήτω που καήκαμε, βράσε ρίγανη. Ένα μονάχα σου λέω, να ακουστεί εδώ μέσα το όνομα του Μακαρίτου Αγαθαγγέλου, θα γίνουν όλοι τους μαλλιά κουβάρια. Τι σου, δεν μπορώ να μην τα λέω αυτό. Γιατί δεν σηκώνετε το τηλέφωνο, δεν τα ακούτε. Η πόρτα είναι άνοιξε. Εντάξει, το ξέρα. Γιατί χτυπάει το κουδούνι, κλειδιά δεν έχετε. Βαρέθηκα να βάλω το χέρι μου στην κολοτσέπη. Και κουλού η υπηρέτρια να κάνει δρομολόγια και ψιλοπίδημα. Θα σας τα κρεμάσω εδώ πέρα με ένα λουράκι και ένα κουδουνάκι να είστε σαν τραγή. Τι γλυκά που τα λες. Να σου πω κι εγώ ένα χαριτωμένο. Α, εσύ τώρα διάλα από εδώ μόλι πρέπει να βρει. Μη μου λες εμένα στο κι άλλο. Μην πας. Ή θα πάνε ο γκος του παράθυνο του βεγγελάτου και έχουν σε ξεφυτέψει. Ναι. Ωουουου. Δε σπίτι, Βεατρίκη. Πώς την παρακολουθήκατε, ε? Να σας συστήσω ένα πολύ καλό μου φίλο. Παναγιά μου, τι είναι αυτό το κρεμασμένο, καλέ. Συμβολεογράφο από την Κόρινθο με τον οποίο έχετε να κανονίσετε κάποιες υποθέσεις σας. Υποθέσεις. Τι μου λες. Εγώ. Τι εγώ. Λέω, εγώ τι σας είπα. Τίποτα δεν μου είπατε. Εγώ λέω, τι μου λες. Ακούσα να του πω τίποτα που λέει τίποτα. Όχι, δεν καταλάβατε. Τι μου λες. Παναγιά μου. Τι είπα και σε εσάς τώρα. Όχι, μιλάω και δεν το καταλαβαίνω. Περιμένετε. Τι μου λες είναι το όνομα του κυρίου Δημούλη. Α, κύριο πολίτη, σούπας. Τι είπατε, λέω. Έχετε να κανονίσετε κάποιες υποθέσεις σας. Τι είπα, λες, κύριε, τι σου λέω. Τι μου λες. Καλά τώρα, τι μου λες, δεν σου λέω τώρα, τι μου. Τέλος πάντων, κύριε Λατζά, πότε πρέπει να ξεκαθαρίσει τον Αγκαθαγγέλο. Άντε πάλι ο Αγκαθαγγέλο στη μέση. Αχ, αυτός ο Αγκαθαγγέλο μας το παίζει, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι εκείνη που πας αυτή, πας της γυναίκας μου πέρα και πέρα, δεν με αφορά εμένα, κύριε. Ναι, αλλά ξέρετε. Δεν θέλω να πάρει τον Αγκαθαγγέλο καθόλου. Αν μάθετε περί τίνος πρόκειται. Όχι, δεν θέλω, κύριε μου. Με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά υπάρχει λόγος. Γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο, δεν είναι σπίτι σου εδώ. Εάν το τηλέφωνο να μπει ο άνθρωπος μέσα. Εντάξει, πόρτα είναι τόξινα. Φαίνεται. Κύριε Λατζά, θα πρέπει να μ' ακούσετε. Υπάρχει σοβαρός λόγος, πρέπει να μ' ακούσετε. Έχω έρθει από την πόρτα. Δεν θα σας ακούσω, κύριε. Δεν θα σας ακούσω, πείστε με σου. Α, καλά, εντάξει, κύριε. Εντάξει. Δώσε το χειρότερο για τη γυναίκα σου. Με την κακομοίρα. Κύριε, ένας ναυτικός καπετάνιος είναι ένας κούκλος άντρας. Ίδιος ο Ρουβάς είναι. Δεν φοράει φούστα αυτός. Ναι, το όνομά του είναι Βουρβούλα Κασουτήρη. Οφείλω μου στο κύριο να περάσει γρήγορα μέσα, πες του. Δεν το αφήνω, πώς κύριο κάνετε εδώ. Με συγχωρείτε, ο κύριος Βουρβούλακας είναι καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού. Ναι, το ξέρετε. Ναι, τον είχα γνωρίσει. Προτριώνει τώρα στην Κόρινθο. Αλλά μετά παρκάρισε για την Ιαπωνία. Αυτός δεν είμαστε μαζί στον ναυτικό, αυτός συνέχισε μετά σχολείο εμπορικοπλοιάρχος. Ή αυτός ο κούκλος δεν μπαίνει μέσα, αν δεν πάτε να τον παραλάβει. Τι να τον παραλάβω, ρε πακέτο, να τον παραλάβω. Δεν κοκκίτες, ε.
Και ήταν σύντος και ο Βουρβούλακας που έρχεται. Ήταν επίσης ίδιος φίλος των καθαγγέλων στην Κόρυφο. Ε, και λοιπόν. Αχ, τι μου λες, τι και λοιπόν. Ο Βουρβούλακας ήταν από τους άλλους μισούς που σου έλεγα. Ήταν θαυμαστής της Γοργόνας. Και μάλιστα κάτι πονηρό είχαν μεταξύ τους. Λένε στην Κόρυνθο ότι αυτός την είχε βαφτίσει με το όνομα Γοργόνα. Φρε το δυστυχισμένο το Δημητράκη το συνθέτη. Στο φίλο μου το Σωτήρι, βρε, 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 βρε. Καντίνο μου. Το φίλο μου τον Κώστα, τον Κώστα, τον Κώστα. Κώστα μου. Δεν Σωτήρι, καπετάνιο μου. Ότι μου λες, πού ρε για αυτός εδώ. Να τι μου λέει. Τι κάνει ρε, ζεις ακόμα, ζεις. Υγεία χάλια, χάλια. Σώπα Χριστιανέ μου. Πως χλωμό σε βλέπω. Φερετρή. Λίτσα κακιά. Στην Αθήνα τι μου λέει, ε. Ναι. Δυστυχώς για λίγες ώρες μόνο. Σωτήρι, να συζητήσω με τη Δεσποίνα Βεατρή και εδώ η κληρονόμος της πολυκατοικίας είναι η σπιτονομοκυρά μας. Oh my God. What a beautiful woman. What a beautiful woman. Wow! Μάτα! Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία! Εγώ να δείτε! Εδώ τι να δείτε, τέλος να δω και να δεις και εσύ. Πώς δεν ξαναγύρισες στην Αθήνα, ε! Ναι, ξαναγύρισα στην Αθήνα, κορή μου. Τι ξαναγύρισα στην Αθήνα, ξαναγύρισα στην Αθήνα. Για λόγους υγείας ξαναγύρισα στην Αθήνα. Τι είσαι άρρωστος! Όχι ακριβώς άρρωστος, άρρωστος. Άρρωστος είμαι, μωρέ. Τι άρρωστος κι εσύ, άρρωστος είμαι. Δηλαδή είσαι καλά. Όχι άρρωστος είμαι. Τι άρρωστος τώρα έχεις φαγωθεί, άρρωστος, άρρωστος. Εντάξει, άρρωστος. Έχω δει τώρα και σκοστό. Στον εγκέφαλο. Ναι, στο στομάχι μου, με πιάνουν που και που τα τρώω πολύ και βιαστικά. Έλα μου, δεν τίποτα, μην φοβάσαι κανένα. Τι να φοβηθώ, δώρο μου, δεν φοβάμαι καθόλου, εγώ το ξέρεις. Δεν φοβάμαι καθόλου. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Έχω αντιτάξει όμως μια αντεπίθεση με τη μεταλλοθεραπεία. Α, μπράβο, μπράβο. Μεταλλοθεραπεία. Η μεταλλοθεραπεία είναι μια πρακτική θεραπεία. Μου την έμαθε ο πατέρας μου ο Βαρκάρης, μου την έγραψε συνταγή. Εμάς μας επιτρέπετε. Καθίστε, πού πάτε. Εκεί που κάθομαι ήσυχος, ήσυχος, ξαφνικά νιώθω μέσα στο στομάχι μόνο. Μπαμπαμ! Λες και γίνεται μάχη. Εμάς μας επιτρέπετε. Καθίστε, πού πάτε. Μετά με πιάνει πυρετός, ο διάολος, ο τρίβολος, όλα μέσα μου σαν παρτούζα. Έχετε κάνει ποτέ παρτούζα? Στομαχική εννοώ. Και όλη αυτή την ιστορία τη λένε Ελώδη πυρετό οι μαλάκες. Πες την ελονοσία, περί ελονοσίας πρόκειται. Εμάς μας επιτρέπετε. Καθίστε, πού πάτε. Ωραία καθίσατε εδώ, γιατί σηκωθήκατε. Φτάνει πια. Κιο. Έλα, σε πιάνω και σένα. Ανατρίχεσες. Δικιά μας είναι κρυφή. Και μετά πέρασα από το νοσοκομείο για να δω τι γίνεται με το στομάχι μου. Τι γραφειοκρατία, μωρή, χαμούρες. Με συγχωρείτε για το γραφειοκρατία, ε. Και μετά πέρασα από εδώ να σε δω, αγορίνα μου, να φάει μαζί, να τα πούμε και μετά δρόμο. Μας φέρνεις τόσο γρήγορα. Είναι κάποιος πονηρός λόγος που θα σε εκθέσω αυτό το χρόνο. Μας επιτρέπετε, πρέπει να πηγαίνουμε. Μα γιατί φεύγετε, τώρα που θα φεύγετε. Γιατί φεύγετε. Oh shit. Χάρηκα πάρα πολύ για την ιστορία και ελπίζω να ειδωθούμε τετ-α-τέτ. Together, που λένε. Τι κρίμα να μην έχω ένα διαμέρισμα ακόμα να σας το νοικιάσω. Δεν πειράζει, εγώ βολεύομαι και σε κρεβάτι επί δύο. Πόσο το κρεβάτι σας? Δύο επί δύο. Την έμειξα. Α, κύριε Κωστάκη, μην ξεχάσετε. Σήμερα είναι πρώτη του μηνός. Το ενίκιο σας παρακαλώ. Θα λάβω την τιμή να σας ξαναπισκεφτώ. Ελπίζω να έρθει σύντομα η γυναίκα μου. Τι γυναίκα του παντρεύτηκε? Εν διάφορη περιπτώσει, εγώ πηγαίνω τώρα και ξαναγυρίζω αργότερα. Καπετάνι μου. Έλα, κορίτσι μου. Αγόρι είμαι. Στα χαρτιά. Καπετάνι μου, χάρηκα πολύ που δυστυχώς είσαι καλά. Τι μου λέει, βάζε τα καλά γάντα. Δεν μ' άρεσε τα κόλληβα. Με τυρά στο στομάχι. Από αυτή τα ξύλο, χριστιανέ μου. Τι πασίλο, το στάρι βράζει τώρα, τα σακουλάκια είναι έτοιμα. Βράει από εκεί. Βράει από εκεί. Μ' αρέσει το πειράζω, μ' αρέσει έτσι όπως αντιδρά. Ρε Κώστα, παντρεύτηκες, πώς το πάθεις αυτό? Εσύ έλεγες δεν θα παντρευτείς ποτέ, θα μείνεις γεροντοπαλίκαρο, παραδόθηκες σε γυναικεία γοητεία, ρε. Ναι, πριν από 6 μήνες, τι με κοιτάζεις, το περίμενες από μένα, ε. Έλα, ρε, εσύ ο αναζάζος σαφήνεις, ρε, ο κομμενιάρης. Να πάθεις τέτοιο ρεζιλίκι, ρε. Εσύ, ρε, το ίδιαλμα το γυναικό, ρε. Ρε, εσύ. Κοίτα, με αυτή τη φλογερή ματιά, ρε. Μην το μαρτυράς τώρα. Εσύ ρε, ο Έλληνας.
Richard Gere. Πιανού. Εσύ σου ένα λουλούδι ρε και κατάντησες κολοκύθα ρε. Τι δεν τρέπεσε λίγο. Άρα προδότη. Γιατί μου τύχε όμως, σε μια γυναικάρα κούκλα και θησαυρός. Δήμετρη και θησαυρός κούκλα. Ναι, αγόρι μου και θησαυρός. Έχει μπράβο ρίχνω σαν πλαδό. Φροντίζει και για τους φίλους σου. Θα φάω κι εγώ καλά. Έλα ρε Στέφο, μα πού είναι η γυναίκα σου. Λείπει τώρα. Να σου πω μια, ναι, μια γυναίκα καταπληκτική. Πολύ καλή κυρία, νοικοκυρά. Ναι. Καλή μαγείρισα και το κυριότερο γυναίκα που δεν πρόκειται να με απατήσει ποτέ. Είσαι βέβαιος γι' αυτό. Βεβαιότατο. Άντε ρε Σακλαμάρ που είσαι βέβαιος με τις γυναίκες, εδώ δεν είμαι εγώ, θα είσαι εσύ. Εγώ για αυτή τη γυναίκα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Στο έχει αποδείξει. Είναι η σύρα. Γι' αυτό είναι μια αγγίση με ημερομηνία λήξη. Ναι, το παρελθόν είναι και έτσι για το μέλλον. Δοκιμασμένη γυναίκα. Ε, βέβαια, αφού είναι μεταχειρισμένη, δοκιμασμένη. Δεν μου λες ρε, είσαι ευτυχισμένος ή έφαγες από πάνω το μέλι και τώρα τρως την κλαπάτσα. Σωτήρη, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Τι να σου πω δηλαδή, περνάω πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Αν σου δει και εσένα είτε γυναίκα, μη διστάζει να την παντρευτείς κι εσύ. Εγώ να πάρω γυναίκα από δεύτερο χέρι, αγόρι μου. Τι λες, αγόρι. Αγόρι. Jamais tout jamais. Mais qu'est-ce que vous dites de fou? Vous êtes imbécile de faire entendre ça. Moi, je vais entendre. Le fan est trop dur. Je vais entendre. Le soleil qui crie, relance, rayon, on va entendre ça. Je vais entendre. Τούρκικα είναι αυτά ρε και χτυπιέμαι τόση ώρα. Όπου και ωραία προφορά που είστε τούρκικα, μπράβο. Δεν έχεις χάσει το χιούμορ σου, έτσι είσαι πάντα, έτσι είσαι δένα, κορτάκι μου. Που λες εγώ κάτι άλλο στο μυαλό μου τώρα. Τι, καμιά ερωτοδουλειά. Βέβαια την άφησα σημαίες όταν έφυγα από την Κόρυθο και πήγα στην Ιαπωνία. Μανούλη, μανούλη. Μανουλάρα, ψηλή μελαχρινή και παντρεμένη το φίτσιο μου. Μόλις φάμε θα πω να τη συναντήσω για το πιδόρπιο. Πού ρε. Εκεί που την άφησα στην Κόρυθο. Τα είχαμε ψήσει κάτω από την ποιητή του άντρα της. Πώς το θυμάμαι, τον φουκαρά τον άντρα της, τον Αγαθαγγέλου. Αγαθαγγέλου είπες. Μου ήρθε ένα σύγκαμα, ναι. Στα Καθαγγέλου, Ναι, τον ήξερε στον κερατά. Ήξερα κάποιον, ελπίζω να μην είναι αυτός. Αυτός που σου λέω είναι ένας γαλανομάτης, μωρέ. Γαλανομάτης. Με σγουρά μαλλιά κρασέμπορος, ονόματι Αριστίδης Αγαθαγγέλου. Ρωσή Κώστα, στα γεράματα έγινε σικιά. Τι κάνεις εκεί ρε! Ως τα Καθαγγέλου, Έλα, Καθαγγέλου. Και Αριστίδης. Και Αριστίδης. Και τα έχεις φτιάξει με τη γυναίκα του. Ναι, με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του με παπά και με στεφάνι. Ναι. Στη γυναίκα του, Τι με την πεθερά του. Και την έχεις φιλνάδα εκεί στην κόρυθα της Κορίθου. Στην κόρυθα της Κορίθου της Κερατέας. Εσωτερή. Ναι. Μήπως δεν είναι κόρυθος και είναι εδώ. Λες να τα στο μελιγαλά και εγώ αποκάψεις να το βλέπω ακόρυθο. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές. Τι ερωτήσεις είναι, γιατί αυτή μου είπε ότι δεν έχει πάει ποτέ κόρυθο. Πού το ξέρεις ότι δεν είχε πάει ποτέ Κόρυθο? Ποιος? Είπες δεν είχε πάει ποτέ Κόρυθο. Όχι, λέω δεν έχει πάω ποτέ Κόρυθο. Δεν έχει πάω. Α, δεν έχεις πάω. Α, πες μου έτσι να καταλάβω κι εγώ. Μίλα μου ελληνικά. Δεν έχεις πάω. Είσαι καλά ρε. Ω, πολύ καλά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, για τον Αγαθαγγέλου. Πριν σε αυτός ο Αγαθαγγέλου είχε ένα κατάστημα στην Αθήνα. Είχε, ξέρεις, κρασιά τέτοια αυτά. Είχε αμπέλια στην Κόρυθο που τα τριγούσε γόρογα-ρόγα. Είχε ένα υποκατάστημα στην Κόρυθο, το επισκεπτόταν τακτικά. Αυτό τον Αγαθαγγέλου ξέρεις. Τον άλλον ξέρω. Λοιπόν, για λέγει εδώ. Ρωσή, μη σου ξεφύγει τίποτα. Είσαι και κουτσομόλι. Μπορεί να φτάσει στα αυτιά του κερατά του Αγαθαγγέλου. Αυτό λίγο δύσκολο, Και τώρα εσύ θα πας αυτή να τη βρεις εκεί στην Κόρυθο. Βέβαια και καταλαβαίνεις μετά από τόσο καιρό που ταξιδεύω με τις κάψες που έχω να τη βάλω κάτω να την ξεκουδουνιάσω. Σε πιστεύω, σε πιστεύω. Είναι μια γυναίκα να τη δεις που από το σύμβολο του σεξ, Η Φέστιο, ο Βεζούβιος και ένα στήθος ρε Κώστα. Μονάρι μου, μονάρι μου. Μη τη ζουλάς ρε, άσε κάτω.
Και ψηλή μελαχρινή σαν κυπαρίσι, μελαχρινό κυπαρίσι. Τι γυναίκα που δεν ξέρω. Τι γυναίκα σου δεν ξέρει. Τι γυναίκα μου δεν ξέρω. Είπε σε γυναίκα που δεν ξέρω. Μου έχω τη γυναίκα μου την ξέρω. Άμα τη θες τον δρόμο τη γνωρίζω. Ναι, λέω αυτή είναι η γυναίκα μου. Γιατί και εμένα η γυναίκα μου είναι ψηλή και μελαχρινή. Α, ψηλή και μελαχρινή η γυναίκα σου. Ναι, ναι, μελαχρινό κυπαρίσι. Και εσύ δίπλα τη ο θάμνο. Και δεν με ζητήσει αυτή η γυναίκα τη θέση, α πούμε, την αγαπά. Τι λατρεύω, ρε Κώστα, μάνι, μια γυναίκα, μια γυναικάρα που έχει μια κορμάρα. Τρελαίνομαι να την πιάνω. Μανάρι μου, μωρό μου. Α κάνω τη γυναίκα, ρε. Φέρε πίσω τη γυναίκα. Η τέλεια γυναίκα. Στην κουζίνα μαγείρισα, στο σαλόνι κυρία και στο κρεβάτι. Πουτάνα. 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 Και παμπώνει κότσο μου, αλεπού μονάχη κότσο μου! Έτσι θα μιλάς από εδώ και πέρα, σου τι κότσο θα μιλες, κότσο! Και εγώ θα ακούω. Άκου να δεις τι μου σκάρω σε μια μέρα στην κόνηθο πουτάνα. Μην τη λες, πουτάνα. Καλά, πουτανίτσα. Ήρθε πρωί-πρωί στο σπίτι μου στην κόνηθο. Και εκεί που ευγνωμονούσα το Θεό που μου στείλει τέτοια γυναικάρα να τη σφίξω μέσα στη βαρά μου μπράτσα και στο δασίτριχο στήθος μου. Αυτό παρακαλώ, μου το επαναλαμβάνεις. Μέσα στη βαρά μου πράτσα και στο δασίτριχο στήθος. Επιμένεις. Ρε εσύ με κοροϊδεύεις ρε. Κώστα μου. Κώστα. Κώστα. Έχεις δει ποτέ γυμνό. Σωτήρι μου. Είμαι αξιός ο Θεός. Έβα, εκεί που λες που ευγνωμόνησε το Θεό που ήρθε στο σπίτι μου, ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας. Ήλποστίνο θα είναι. Λέω, πάω και ανοίγω το παράθυρο και ποιο νομίζω ότι βλέπω από κάτω. Το Πουστίνο, το εκδρόμο. Τον άντρα της, ρε. Τον κερατά τον αγαθακέρο από κάτω. Εσύ πιστεύω. Μα το Χριστό. Εσύ πιστεύω. Ναι, ναι. Και φταίλε πάνω. Μπροστά σου, τσι, λέω, γυμνή. Θεόγυμνη, ρε παιδί μου, τα έχει βγάλει όλα. Να την έβλεπες γυμνή το μωρό μου με το στήθος έτσι. Μάντεψε μετά τι καρφίσει και πουτάνα. Μην τη λες, πουτάνα. Καλά, πουτανίτσα. Έτσι χαϊδευτικά θα τη λέω νίτσα. Νίτσα. Φοράει ξαφνικά. Φοράει τη στολή του καμαρότου μου. Γιατί δική άντρα πάει στον καθρέφτη, ζωγραφίζει ένα μουστάκι, ζωγραφίζει τα φρύδια τη νυχτά και πάει ίδια και ανοίγει την πόρτα. Άκου θράσο ίδια και το ανοίγει. Και τι του λέει, έχω τριφωνή. Τι του λέει. Εσένα ρωτάω ρε, τι του λέει. Εσύ άκουσε, εγώ θα σου πω. Ναι, έχει δίκιο, του λέει. Ελά, ελά, άντε. Ελά, πέρασε μέσα, πέρασε μέσα. Τέτοια βαριά κουβέντα. Στον άντρα τη, ρε. Το θράσο στον άντρα τη. Να την έβλεπες με τη στολή του καμαρότου, ένας καμαρότος να τον καμαρώνεις όλη μέρα στο κρεβάτι. Και δε με Σωτήρη, ο άντρας δεν την κατάλαβε ότι αυτή είναι η γυναίκα του. Χαμπάρι πήρε, δεν πήρε. Χαμπάρι αυτός. Αλλά και αυτή, ο διάολος σκέτος. Τι γυναίκα να πήρε, Κώστα. Πω, πω, Παναγία μου, ο διάολος. Σου δίνω το λόγο μου ότι αν χείρευε, δεν θα την παντρευόμουν ποτέ. Τώρα μου το λες, ρε πούστη. Ήρθες αργά. Για να μου φέρεις την χαρά. Ολέ. Γιατί χαρούλες. Επειδή σε είδα. Δεν θα την παντρευόμουν Κώστα μου και ξέρεις τι θα έκανα. Τι θα έκανα. Θα βρίσκα κάποιον άλλο να την ξαναπαντρέψω με μεγάλο κούτελο κι αυτόν. Γιατί με μεγάλο κούτελο. Να χωράνε τα κέρατα που θα του βάζω. Και δεν μου λένε Σωτήρη. Αυτή ας πούμε, έτσι ρωτάω κάνω μια διάκριτη ερώτηση, αυτή ας πούμε, είναι ερωτευμένη μαζί σου. Μόνο με μένα μωρέ, μόνο με μένα. Και με άλλους. Τι ρωτάω μαλά, άκας. Σε κούφανα, ε. Όχι, δεν είναι αυτό, εγώ έχω θυγείο άντρας, γι' αυτό φαίνομαι έτσι. Αυτό το αντρικό, το θύμα που μας πρόδωσε. Κάτσε ρε Κώστα, τι σε νοιάζει ένα ρε, κέρατο δικό σου είναι. Σωστά, δεν μου λες τι ώρα τρώτε εδώ. Όταν πεινάμε. Μόνο το μεσημέρι. Α, έχουμε συγκεκριμένη ώρα, 2 με 6 και 20. Ρώση πλάκα μου κάνεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ θα φύγω τώρα, θα πάω να φρεσκαριστώ λίγο γιατί είμαι και κουρασμός, καταλαβαίνεις αυτά. Και θα γυρίσω να φάμε μαζί να τα πούμε, αγορίνα μου, έτσι. Εσύ πω ότι τώρα που θα έρθεις, θα μου πεις λεπτομέρειες για αυτό τον ερωτά σου. Ρασί, αυτά κι ας σας αρέσει να ακούς, ε. Που ήθελα να πεις λεπτομέρειες για αυτή τη Μεσσαλίνα. Ε, βέβαια, ποια Μεσσαλίνα. Στην Αγαθαγγέλου. Α, την Γοργόνα. Γοργόνα. Έτσι λέει Γοργόνα. Έτσι την έλεγα εγώ. Την έλεγα εγώ. Γιατί. Ήταν σαν Γοργόνα που βγαίνει μέσα από το νερό. Μελαχρινή αγαπημένη Γοργόνα. Και το όνομά τη. Δεν ξέρω, τη είπα να μου το πει. Τη λέω, θα σε λέω Γοργόνα. Γοργόνα, Γοργονάρα μου και όλα τα Ισάρα μου, ξέρει. Γιατί μου αρέσει και η ποιήση. Ναι.
Ρε εσύ, τους πίνακες ανάποδα τους έχετε? Τους βάζουμε έτσι για να μην σκονίζονται. Τους γυρίζουμε μόνο στη γιορτή μου. Μ' αρέσουν οι πίνακες, θα το δω. Όχι, έλα τα γη Κωνσταντίνου να τους δεις. Μόνο πλάκα μου κάνεις σήμερα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα. Φεύγω. Φεύγω στο καλό. Θα γυρίσω να φάω μαζί, εγωρίνα μου, να τα πούμε, να μου γνωρίσεις και τη γυναίκα σου. Ναι. Χάρηκες που με είδες, ε. Χάρηκες που είδες το φίλο σου. Ρε Κώστα, δεν σε βλέπω να χάρηκες. Τώρα κνέσαι ή γελάς, ρε. Λαυσιγελάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγω. Κώστα μου, χάρηκα πολύ που σε είδα. Αγορίνα μου. Να, θα σου γνωρίσω και τη Γοργόνα. Τι φίλος είσαι, να φας κι εσύ. Είναι ένα πράγμα, ρε Κώστα, έτσι, ε. Αμέ που θα σου γνωρίσω τη γυναίκα μου, θα σας φέρω εγώ σε επαφή και έχω και μεγάλο κούτελο. Πόπο κεραμίδα! Ρε Ροζαλία, τι παρελθόν αυτό που έχεις, τι παρελθόν! Απ' τα σύννεφα με ρίξετε, Ροζαλία, και εσύ ρε ηλίθιε, δεν μπορείς να προσέχεις τη γυναίκα σου! Τι σου φταίγω να πάθω από πληξία με αυτά που έμαθα, κερατά! Κερατό, κερατά! Και μου λέγε ψέμα ότι δεν πήγαινε στην κόρη του για να μην ρωτήσω και μάθω! Πήγαινε και σαν τους Σταυροπούλακα και τους άλλους. Άκου λέει Καμαρότος, Γοργόνα του Παρίσι. Εγώ τη λέω θησαυρό, τι θησαυρός, άνθρακας ο θησαυρός, άνθρακας ο θησαυρός, Θεέ μου. Παραμιλάει, ευτυχώς τριλάθηκε. Κύριε, σας φέρνω ένα γράμμα, ξέχασα να σας το δώσω. Ο δικό μου είναι. Δικό σας. Τι ώρα το φέρνει? Πριν δύο εβδομάδες. Τι μου δεις τώρα? Εξπρές. Τι? Ναι. Δεν τα μάρα. Ορίστε. Τώρα που σε βλέπεις με τα γυαλιά. Ναι. Πολύ μεγάλες εντύπωση, ξέρεις, ε. Κούκλα είσαι, το ξέρεις. Πώς κούκλα είμαι και φτύσιμο. Ως τα μέρα από τον Βλαδιβοστόκο καλή είμαι. Έλα, μην περιμένεις να φτάσουν, δεν σε αποτιμάς. Εγώ ξέρεις πως σε αγαπάω. Γι' αυτό με βρίζετε. Α, δεν ξέρεις το ιδίωμά μου. Εγώ άμα αγαπάω βρίζω. Και άμα δεν αγαπάω δεν βρίζω. Και αν μου φοβάσαι, άμα αγαπάω βρίζω εγώ. Αν με λατρεύονται θα με σκοτώνατε. Μόλις το σκέφτηκες. Ναι. Μπράβο, ρε Ταμάρα. Δεν είμαι Ταμάρα. Σας ρωτήσω κάτι εγώ έτσι από περιέργεια. Εγώ όταν λείπω, η γυναίκα μου δέχεται επισκέψεις. Όταν λέτε επισκέψεις, τι εννοείτε? Από κανένα κύριο, κανένα άλλο κύριο, από τα κυρίους δέχεται. Δεν ξέρω. Ρε Ταμάρα, δεν ξέρεις, ξέρω πώς θα περάσει. Και να ξέρω, πάλι δεν θα στο έλεγα. Σύχαμα. Κόμμα, κόμμα! Ο Μακαρίτης δεν με μάθει να παρακολουθώ τη γυναίκα του. Αν δεν τον έλεγα να παρακολουθεί και λοιπόν τη γυναίκα του. Ας είμαι εδώ, λέει. Σε είπα και κούκλα, ξόανο. Να στρώσω πέρα να φάμε, ακούς. Ξέρω, βρε, να στρώσω εδώ. Όχι μέσα με τους δούλους. Ρασίστα! Κάτι ξέρει αυτή, δεν το λέει. Κάτι ξέρει. Κοσματοπουλίο, Κοσματοπουλίο, Εμμανουήλ Μπουρνιάρης, να πάρεις 17 γλυφάδα. Απόδειξη 2 εκατομμύρια. Οφείλει ο κύριος Αλατζάς, τι κάνω εγώ. Αλατζάς Κωνσταντίνος, για την αγορά κοσμήματος κολλιέ σε σχέδιο Πούλκαρη, αποτελούμενο από 3 αφίλια και 7 διαμαντάκια με χρυσή αλυσίδα δραχμάς 2 εκατομμύρια. Δεν είμαστε καλά. Από εκεί που τα κοστίζει αυτά. Και γράμμα, για να τρίξει το γράμμα εδώ πέρα. Κύριε Αλατζά, η κυρία Καθαγγέλου έχει αφήσει προ 2 ετών ένα λογαριασμό εξόφλητων. Μαθαίνοντας ότι η κυρία αυτή έγινε σύζυγός σας, πήραμε το θάρρος να ζητήσουμε αυτό το λογαριασμό των 2 εκατομμυρίων. Εσοκλήτως λαμβάνετε και την απόδειξη του όνομά σας. Αν δεν θα πληρώσω εγώ κερατιάτικα του Αγαθαγγέλου. Δεν από τίποτα στη γυναίκα μου. Θέλω να βεβαιωθώ. Αν φαίνεται και σε μένα πως κυρίες δεν αυρε ηλίθιε. Λοιπόν, Χρυσούλη μου, είσαι ευχαριστημένος. Είδες που σε έβγαλε από τη δύσκολη θέση να μπει στην εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είχες ένα ύφος, λες και σε πιάναμε στα κάτεργα, σε λυπήθηκα. Δώσ' μου φυλάκι τώρα, έλα. Τι έπαθες, παιδί μου? Ηλεκτρίστηκα. Άκουγε. Αχ, αγάπη μου. Εδώ είναι πολύ καλύτερα, μπράβο. Έχει δίκιο ο Βρούλακας, έχει μάτι πονηρό, πώς δεν πήρα χαμπάρι εγώ τσικό. Καημένα μου, δεν έπρεπε να παντρευτώ τόσο γρήγορα, μα το ήξερες, δεν αντέχω τη μοναξιά. Ναι. Εσένα σ' αρέσει ο συνοστισμός. Ήσουν όμως και εσύ η αιτία. Εγώ. Ξέρεις πόσο μου θυμίζει το Μακαρίτη. Το θυμίζω, ε. Ξέρεις σε πόσα πράγματα μοιάζει. Σε πολλά. Πάμπολα. Και στο κούτελο, και στο κούτελο. Προπαντό στο κούτελο. Αφού μόλις σε είδα, είπα, αυτός ο άνθρωπος μου θυμίζει αφάνταστα τον άλλον. Θα τον αγαπήσω και θα τον περιποιηθώ σαν και εκείνον. Τι με περιμένει! Δεν θα αλλάξω καμιά από τις συνήθειές μου. Ό,τι έκανα για εκείνον θα το κάνω και για αυτό. Νιώθω κάτι πληξιματάκια εδώ, ε. Λες να βγάλεις κερατάκια? Γέλια που θα κάνουμε. Ποτέ δεν θα στο κάνω, αγάπη μου. Ροζαλία, τώρα που ερχόμουν στον δρόμο είδα σε μια βιτρίνα μια
Γοργόνα, καλυστή σε ξύλο. Γοργόνα. Ναι, σαν να έβγαινε από τον κολυφιακό κόλπο. Αν σ' αρέσει τόσο πολύ να στείλουμε να την πάρουμε. Γοργόνα, λέω από τον κολυφιακό κόλπο. Ακούσα, αγάπη μου, γοργόνα από τον κολυφιακό κόλπο. Και δεν σε νοιάζει. Ταμάρα, σου είπα, στείλε να την πάρουμε. Ταμάρα, έλα πάρ' τα αυτά. Α, καλή κύριε, θυμόσαστε δύο χρόνια πριν. Σαν και σήμερα. Πώς δεν θυμάμαι. Μου μακαρίτησε. Εγώ από το πρωί όλο αυτό σου λουγιάρι. Ξέρετε τι κλάματα έκανα, καλή κυρία. Να σου πω, έβαλες κρασί στο ψυγείο. Με συγχωρείτε, καλή κυρία, το ξέχασα. Είμαι καταλυπημένη και κρατώ πένθος του σχολεπέ. Αντε φύγε, μην κρατήσουν πένθος οι γονείς σου. Ουρφανή είμαι. Λα καημένε Κωστάκη, μην της μιλάς άσχημα, έλα. Διώξουμε, τι μπορώ, τι μπορώ. Και στη θέση θα πάρουμε έναν καμαρότο. Καμαρότο. Καμαρότο, με ζωγραφιστό μουστάκι. Ζωγραφιστό μουστάκι, σε πείραξε τίποτα. Για σμιχτά φρύδια. Ταμάρα, φέρ το θερμόμετρο για τον κύριο, τι είναι αυτά που λες Κωστάκη. Αυτά που λέω. Από εδώ και πέρα θα έχετε το μέσα από τη λέω εγώ. Θα σας βάλω τα δυο παπούτσια σε ένα πόδι. Θα σας αφήσω ξυπόλυτους. Τελείωσε πια την ιστορία. Δεν μπορώ να κάθομαι πέρα μέσα και να μαθαίνω αυτά που μαθαίνω για... Κατάλαβε σου λέω. Γιατί σκέφτεσαι. Για να μην τρακάρει το κερατό μου. Τι φωνές είναι αυτές που λέει. Θα μας ακούσει η ουλική του μια μισή ηλική. Αυτός που ήταν τόσο ευγενικός μαζί μου. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Μακαρίτη δεν μου μιλούσε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Ακούσε και καμαρότο. Και καμαρότο, παιδί. Κάτι μου λέει για καμαρότη και για γοργόνες. Μήπως κατάλαβα. Αυτό δεν θέλει θερμόμετρο. Ινέσει με αμουχάλικο θέλει. Έλα, Χριστέ και Παναγία, τι ήταν αυτό τώρα. Κυρία, ο κύριος τι μου λες. Οχ, να περάσει, να περάσει. Περάστε, περάστε. Συστηθήκαμε τηλεφωνικώς. Μάλιστα, περάστε. Γεράσιμος τι μου λες. Καθίστε. Να σας προσφέρω κάτι, τι θέλετε. Καθίστε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για το μικρό κυβότιο που μου στείλατε. Έκανα όπως μου είπατε. Με άσπισε και σας έστειλα όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Μακαρίτη. Τα οποία δεν έχουν καμιά αξία. Εκτός από την ανάμνηση. Δεν μου λέτε παρακαλώ, πώς βρεθήκανε μέσα στα αντικείμενα του Μακαρίτη τρεις παρτιτούρες μουσικής. Τρεις παρτιτούρες μουσικής. Ναι, για πιάνο. Ξέρετε, ο Μακαρίτης δεν έπεσε κανένα όργανο. Δεν ξέρω τι να σα πω, κυρία μου. Φαίνεται πως δεν έκανα καλά να σας στείλω. Απέναντίας, κάνατε πάρα πολύ καλά. Το κωμικό νόμο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο συνθέτης αυτών των κομματιών κάθεται ακριβώς εδώ πάνω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στις υποθέσεις μας τώρα, φέρετε τους λογαριασμούς σε καθαρίσεως. Μάλιστα. Μου είχατε γράψει να πουλήσω όλα γενικώς τα πράγματα. Όλα, όλα. Τα έχω καταγεγραμμένα. Ωραία. Εκαθάρισε Αριστείδο Γαθαγγέλη. Ο καημένο. Ναι, ο καημένο. Πρώτο, ένα κατάστημα εν κορύφω 18 εκατομμύρια. Δεύτερον, διάφορα εμπορεύματα 2,5 εκατομμύρια. Τρίτον, δύο αμπέλια 10 εκατομμύρια. Καλό. Τέταρτον. Ακούω. Τέταρτον, λέω, μια εξοχική βίλα. Με συγχωρείτε, πώς είπατε, εξοχική βίλα. Είχε ο άνδρας μου βίλα εξοχική. Τι δεν το ξέρετε. Φυσικά όχι. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα για αυτήν. Καλά δεν κοιμόταν στο υποκατάστημά του. Πώς και στο υποκατάστημά του, αλλά άμα κουραζόταν πολύ άνθρωπος έτσι. Απίθανο μου φαίνεται. Ο Μακαρίτης ήταν λίγο τσιγκούνης και τέλος πάντων πόσο πουλήθηκε αυτή η βίλα. 70 εκατομμύρια. Πόσα είπατε. 70 εκατομμύρια. 70 εκατομμύρια. Πολύ σπουδαία επιχείρηση, κυρία μου. Ο Μακαρίτης είναι και αγοράζει μόνο 40. Βλέπετε πως κερδίζουμε αυτομάτως. Μια βίλα 40 εκατομμυρίων που πουλήθηκε 70. Την αγόρασε για να ξεκουράζεται πότε-πότε. Παρακάτω. Μάλιστα. Πέμπτον, έπιπλα της ηλικίας οικίας 3.770.000. 3.770.000 για να ξεκουράζεται πότε-πότε. Τόσο πολύ κουραζότανε. Και εμένα ούτε ένα πιανάκι δεν ήθελε να μου πάρει. Έχετε λεπτομερή κατάλογο των επιπλέον αυτών. Μάλιστα. Δώστε μου παρακαλώ, να δω. Ορίστε. Μία κλίνη από καρδιά για δύο άτομα. Γιατί για δύο. Μία ηματιοθήκη, παραπετάσματα γυναικείου που... Γυναικείο μπουντουάρ. Ένα πιάνο με ουρά. Είχε και πιάνο με ουρά. Είχε. Αυτό σημαίνει πως δεν έμενε μόνος του σε αυτή τη βίλα. Δεχόταν πότε πότε και φίλους. Και προπαντός γυναίκες, έτσι δεν είναι. Με ποιον κοιμόταν στην Καρυδένια κλείνει, με τους φίλους, όχι βέβαια, με γυναίκες. Ξέρετε, κυρία μου, η θέση μου σαν συμβολιογράφου είναι πάρα πολύ λίγη. Γυναίκες. Ο υποκριτής γυναίκες. Και να μην καταλάβω τίποτα. Και ξέρετε τι μου λέγε κάθε φορά που έφευγε ταξίδι. Πως φεύγει με μεγάλη του λύπη. Πως η ζωή του χωρίς εμένα είναι ανυπόφορη. Κι εγώ τον πίστευα ο Βλάχας.
Γι' αυτό μου γύριζε κομμένος, κουρασμένος και λαϊνός. Και μόλις τον έκανα φρέσκο-φρέσκο, τσου ξαναγύριζε στην Κόρινθο. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω. Λυπάμαι πολύ, κυρία μου. Νομίζω ότι πρέπει να φύγω και να περάσω μετά από μερικές μέρες. Δώστε μου και τα υπόλοιπα, κυρία. Ορίστε. Παθητικών! Ατονάθλιο, είχε και παθητικών! 3.600.000 δραχμές για φορέματα. 1.140.000 δραχμές για μοντίστρα. 630.000 για αρώματα. Πάρτε τα, κύριε. Αναγνωρίζω όλους αυτούς τους λογαριασμούς και δεν θέλω να ακούσω κουβέντα για αυτούς. Τα ακούσατε κουβέντα! Καλά, 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 κυρία μου. Δεν σας κεράτωσα εγώ. Πάντως, για την αξιοπρέπειά σας ήθελα να πω. Μην κάνετε καμία συζήτηση για αυτές τις γνωριμίες του Μακαρίτη σε κανέναν. Ας πούμε σε κάποια φίλη σας, σε κάποια γειτονισά σας, μπορεί να κάνετε από πάνω σας. 3.600.000 δραχμές για φορέματα. 3.000.000. Κυρία μου, εδώ έχω και την επιταγή, είναι στο όνομά σας. Είναι το σύνολο των χρημάτων. Ορίστε. Χάρηκα πολύ. Ακούστε, κύριε, τι μου λέει. Τι είναι. Θα ήθελα να μου κάνετε μια χάρη, παρακαλώ. Ναι, ό,τι θέλετε. Μη μάθει ο άντρας μου τα καμώματα του Μακαρίτη. Πώς τι έρχεστε. Το κακό του προηγούμενου άντρα μου μπορεί να είναι παράδειγμα κολλητικό γι' αυτό. Μείνετε ήσυχη, κυρία μου. Χαίρετε. Χαίρετε. Και τώρα οι δυο μας. Ώστε έτσι, ε. Ερωμένες, βίλες, φορέματα. Μωρέ, όλα τα γουρούνια μια φάτσα. Δεν ξέρω για το δεύτερο άντρα μου, αλλά για σένα έμαθα, κύριε. Γυναίκες, ε. Μασκαρά. Ε, μασκαρά. Ταμάρα, Ταμάρα. Κάποια σπαζά. Πάρε αυτό το κάτρο και πέταξε το γρήγορα στην αποθήκη. Έκαλε, κυρία, και μένα αυτή η δασκάλα εδώ μου κακό. Όχι αυτό, το Μακαρίτη. Του Μακαρίτη! Κάνε αυτό που σου λέω και δεν θέλω δεύτερη κουβέντα. Δεν μου λες ο κύριος σου, είπε που πάει. Μιλάει ποτέ ο κύριος σε μένα. Όμως, κυρία, την ώρα που φεύγει, το έπεσε αυτό. Τι είναι αυτό. Κοσματοπολίων Εμμανουήλ Μπουρνιάρη, αναπαύσεως 17 γλυφάδα. Οφείλει ο κύριος Αλατζάς Κωνσταντίνος για την αγορά κοσμήματος. Κολιέ, σε σχέδιο Βούλγαρη, αποτελούμενο από 3 ζεφύρια και 7 διαμάντια, με χρυσή αλυσίδα 2 εκατομμύρια. Νάτα, νάτα. Άλλο με βρήκε τώρα. Δεν πιστεύω να έχουμε τα ίδια του Μακαρίτη, όχι μια φορά την πάτησα. Θα την ξαναπατήσω. Καλή κυρία, αλήθεια μου είπατε για του κάτω. Δεν το πήρες ακόμα από εκεί, Ταμάρα. Έλα, φέτη. Δεν τα έλεγα εγώ το πρωί. Σε ψωριάρικο σκυλί, σε διώχνουν. Ας έτσι κλάψε, Ταμάρα, μη σε διώξω και εσένα. Δεν κάνω να μην διώξετε, καλή κυρία, που ξέρετε. Εγώ σας αγαπάω και έχω τα μάτια μου 14. Για ποιο πράγμα. Κατέβασε το. Δεν προσέξατε καμιά φορά που ο κύριος γλυκό κοιτάζει την κυρία του από πάνω. Τι είναι αυτό που λες, παιδί μου, για μιλά καλύτερα τώρα. Να, προχτές καθόντουσαν εδώ δυο τους και ο κύριος της μίλαγε και την κοίταγε κατευθείαν στα μάτια. Και πού ήθελες να την κοιτάζει, τα μάνα στις φτέρνες. Όλα τα μάτια του λαγού, όλα τις κουμπάσεις. Τι άσχετα πράγματα που λες. Ξέρεις τι πονηρή με εγώ, καλή κυρία. Εντάξει, άσε με τώρα. Τέλος πάντων, αν δω τίποτα θα συζητοποιήσω. Εντά, κατέβασε το. Επίσης. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ωραία, πες το και αυτό να τελειώνουμε, σε παρακαλώ. Ο κύριος σας κατασκουπέτει. Εμένα. Μάλιστα, εσάς. Πριν από λίγο ήταν εδώ μέσα και με ρώταγε αν όταν λείπει δέχεστε κυρίως. Αυτό κατά τα γελίο. Δεν φτάνει που αγοράζει χρυσαφικά, δεν ξέρω για ποια παστρικιά. Μας κάνει και το ζηλιάρι τώρα, ε. Μια και εγώ όμως την απόδειξη τα χέρια μου θα μάθω από την πηγή σε ποια τα έστειλε. Θα πάω στον Κοσματοπόλη. Στην Γλυφάδα. Σε 2 ώρες το έχω ξεκαθαρίσει το θέμα, κυρία Λατζά. Αποθήκη, αποθήκη. Έλα, φέντικ μου, κουκούρια. Και όταν ζούσε η φιδιά σου, δεν γινόντουσαν τέτοια ρυζιλίκια εδώ μέσα. Ήσουν άγιος έτσι, εφιντάκι μου. Ταμάρα. Α, μου μιλάει ο πειθαμένος. Τρελή σου βρή. Τρελή είμαι για σένα. Δεν το κατάλαβες τόσα χρόνια, παλικάρι. Τι θέλεις από μένα, τι θέλεις. Τι κοκέ με ψηλά. Κι άλλο, κι άλλο. Και τώρα με δύναμη κατέβασέ με στο κεφάλι σου. Άντε μωρίσα. Άντε που παράσεις κολάρο το κάδρο, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Συσιστέ. Τι. Συσιστέ. Τι λέει ρε παιδιά, τι είναι ρε. Συσιστέ. Πού να σε συστήσω, ρε. Συσιστέ. Ορίστε, Κώστας Αλατζάς, τι θέλεις.
Εσείς είστε. Μην λέω ελληνικά, εσείς είστε, εσείς είστε, εμείς είστε, εσείς μισή, μισή, εσείς. Εγώ είμαι. Εμφανίστηκε ο Βουρβούλακας. Οι Βουρβούλακες εμφανίζονται μεσάνυχτα, τώρα είναι μεσημέρι. Και εσύ πώς κυκλοφορείς, Βουρβουλάκα? Ο Βουρβούλακας δεν ήρθε ακόμα. Α, ευτυχώς. Τι είναι αυτό? Του κάθρου το φεντάκι, κυρία. Να του κατεβάσω κάτω στην αποθήκη. Άλλο να κατεβάσει την αποθήκη. Ποιον άλλο? Α, εγώ είμαι τυχερός, μου δώσαν και κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι εννοείται ακριβώς. Α, δεν πήγε την αποθήκη. Την κουρνίζα, τη θέλει τι? Γιατί βγάζει, αν βάλει εμένα μέσα. Επίση την αποθήκη. Πήγε μέσα στην αποθήκη, πες μέσα με τα άχρηστα, κλειδώσου και μείνε εκεί πέρα. Θα φέρω παλιατζία, θα σπάρει. Επιτέλους, γύρισες. Μπορούμε να μάθουμε πού ήσουν. Εγώ. Εσύ, δεν ήσουν έξω. Θα έρθει ο Βουρβούλακας, τώρα θα ξαναφουντώσει το αίσθημά τους. Θα το πάω στο εστιατόριο. Περιμένεις κανένα? Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογελά. Δεν αφήνεις τα τραγούδια να μου πεις πού ήσουν. Είχα δουλειά. Πού? Τι να σου πω κάτι, ανακρίσει, εγώ δεν σηκώνω, ε! Ακολουθώ τα παραδείγματά σου. Μόνο που εγώ έχω την ευγένεια να μην ρωτάω τους υπηρέτες. Στο ξεφούρνισε το ξαντικό, ε! Με υποπτεύεσαι, λοιπόν. Ω, άντε καλέ! Ενώ εγώ με μια λέξη, μια λεξίτσα, θα σε κάνω να μην έχεις από πού να φύγεις. Αυτό λες. Και που θήκε δεν το ταιριάζει του Μακαρίτη. Κυρία, να στρώσω τραπέζι. Να στρώσει εδώ, Ταμάρα. Κύριε, εσύ γιατί μου κάνεις άρεκε έτσι? Για να φέρεις τη μούρη σου εδώ, βάλω το μάτι, γι' αυτό. Κυρία, πού να στρώσω το τραπέζι? Είπα εδώ, Ταμάρα. Ακουστείτε, κυρία, εδώ θα στρώσω άστα αυτά. Δεν σε πειράζει? Όχι, φάτε που θέλετε, βάτε εκεί που φάτε έξω. Όπου θέλετε, άλλωστε, εγώ θα πάω να φάω στο εστιατόριο. Μόνος σου? Με ένα φίλο μου. Το ξέρω εγώ. Εσύ τι λες, το ξέρεις, το ξέρεις? Πες μου το όνομά του, εδώ δεν το ξέρω. Ροβέρτος Καράβο Μπίχτης. Δεν το ξέρω. Θα τον μάθω τώρα που θα με πάρεις να φάμε μαζί. Δεν είμαστε καλά. Εμένα καλή σου άνθρωπο. Δεν καλή σε εσένα. Καλά, όπως θέλεις. Φεύγεις. Ναι, έχω δουλειά. Θα αρχίσεις. Μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, ίσως και τέσσερις. Με αυτοκίνητο θα πάω, με αυτοκίνητο θα έρθω. Έχεις καμία αντίρρηση? Πού την έχουμε. Τσάου. Μία ώρα πάει στην Κόρυφο. Και μία να γυρίσει δύο. Και δύο ώρες αγκαλιά και φιλιά με τον Βουρβούλακα. Βουρβούλακα, θα σε ξεσκίσω. Θα την παρακολουθήσω. Θα κάνω ευχαριστώ και θα την παρακολουθήσω. Ναι. Άι, τρελαθήκαν τα φεντικά μου σήμερα. Περιμένει τι, έχουμε και δουλειές. Τη βιάζουμε καθόλου εγώ. Άντι, μπράβο. Σιγά να λείψει που φανεί. Ορίστε. Κλείσε, κλείσε, Ταμάρα, κλείσε. Που από τι ήταν αυτό, Θεέ μου, τι συνάντηση ήταν αυτή. Υπάρχεται, κυρία Καρπούζια. Καρπούζα, παιδί μου, καρπούζα. Καρπούζια, εντάξει, γιατί ήταν εστατωμένη. Ένα βλάκα με κυνηγάει, αλλά εγώ του ξέφυγα σαν χέρι. Δεν σα έπιασε. Καλέ, ποτέ δεν περίμενα πως θα το συναντήσω. Α, το χαζό. Κοίταξε πώς κοιτάζει. Κοιτάζει. Ούτε σε αυτό σπίτι και ποιο είναι. Ναι, αυτό είναι. Πάει γύρω-γύρω από το σπίτι, ψάχνει να με βρει. Η κυρία Ροζαλία είναι εδώ. Η κυρία Ροζαλία βγήκε μέσα τα παιδικό μου να το φυλάξω. Ναι, πες πώς θέλει να του μιλήσω. Πάνε τα περασμένα, κύριε Βουρβούλακα. Τώρα παντρεύτηκα. Τώρα ούτε γοργόνες, ούτε παιχνιδάκια και καμαρότη. Όπως τότε στην Κόρυφο και στο Λουτράκι. Τώρα μακριά. Παντρεύτηκα, Βουρβούλακα, ξέχασέ με. Όχι, θα με καθυστερήσει, πια. Γεια. Να πάτε στο καλό. Περνούσα και είπα να πω ένα γεια. Να πάτε στο καλό, γεια σας, χάρηκα που σας είδα. Ο Δημητράκης ξέρει ότι είναι ένα καινούριο τραγούδι που θα το δώσει στη Ροζαλία να το τραγουδήσει. Ταμάρα, το καπέλο πήρε. Ταμάρα, το καπέλο πήρε. Μόνο μου, άρα θα τα πούμε το βράδυ. Χριστούλη μου, πού έμαθε που μένω. Πού πάω, καλέ τρελή. Καλύτερα να ανέβω από τη σκάλα του κήπου. Δεν ξέρω καλή Κασπαντίν που είναι το καπέλο σου. Έχουν να το δω από τότε που το φουράγατε για να κρύψετε τη φαλάκρα σας. Ποια φαλάκρα, πολύ τρελή. Αυτά μαλλιά δικά μου πάντα, ρε. Αυτά δικά μου τα μαλλιά. Ορίστε, ορίστε. Αυτό ήθελα. Να σας δω να τραβάτε τα μαλλιά σας. Κάθαρμα. Ο φίλος. Ας αγώ. Ήρθα να σου φέρω τη χαρό. Είσαι πολύ καλά, μπράβο, Σωτήρη. Μου κάνει και τον Παπαρότη, α! Το μισό Παπαρότη. Δες πω, Σωτήρη, πάμε να φύγουμε. Πού να πάμε? Πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο έξω του Κόρυφο. Ποιος εστιατόριο, Κόρυφο, είναι έτοιμο, τζάμπα, το μαγείρεσα. Ωχ, Μακαρίτη. Δεν κάνει δουλειά εδώ η γυναίκα μου. Γιατί δεν κάνει? Δεν το χωνεύει. Δεν το χωνεύει αυτό. Αυτή δεν το χωνεύει. Αυτή δεν χωνεύει αυτό. Φύγε με αυτό στο λογαριασμό τώρα. Τι λέτε ρε. Τι λέτε τώρα και οι ίδιες αυτά. Εδώ θα φάμε. Όχι, όχι, δεν φάμε εδώ πέρα. Θα πάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο που είχα ανακαλύψει και ξέρω την Κόρυφο. Γιατί αυτή τα φαγητά σου τι θα κάνει λύσα, αλμυρά. Αλμυρά και λύσα, η αδυναμία μου. Τα κάνει.
κάνει και πικρά. Πικρά κι αν μια πέσε στα βίτσια μου. Βρε ανώμαλε, είναι αυτή η Ρώση επειδή είναι φτωχή, δεν τα τρώνε αμέσω, τα αφήνουν και μπαγιατεύουν. Αυτά είναι μπαγιάτικα τα φαγητά. Τα μπαγιάτικα κάνουν καλό στο στομάχι, μούχλα, πεντικυλίνη. Φρέσα κλαμαρά, τι μου είναι τώρα, τι με νοιάζει, θα φάω. Λοιπόν, θα φάω με το φίλο μου. Έλα καμπέλα μου, σέρβι, ρε τα λιμιρά, τα πικρά και τα μπαγιάτικα. Του Έλληνο στόμαχο, ζυγό δεν υπομένει. Ναι, εγώ τι κάνω τόσα χρόνια. Για του Έλληνο το στόμαχο δουλεύω. Έχω περάσει εγώ πίνε στη ζωή μου, κορίτσι μου. Κάτσε να μου πει που πίνε. Κάτσε με να μου πει που πίνε. Στα κοινωνικά. Που πίνε, κύριε. Έλα εδώ, κούκλα μου. Από μικρό στην κατοχή. Στην κατοχή δεν τρώγατε. Δεν τρώγαμε και μετά την κατοχή. Στον εφήλιο πάλι τα ίδια. Πάλι δεν τρώγατε. Πάλι δεν τρώγαμε. Εκεί τρωγόμαστε μεταξύ μα. Μα έτρωγε ο κόλο μα. Και γιατί του ξύνατε. Συγγνώμη. Μήπω θέλετε να σα προσφέρω κάτι. Μια βούτκα με λεμούνι. Και το παραφέρει την βόλη καν τέλμα. Ορίστε μας. Εσύ, Σωτήρη, με συγχωρείς πάρα πολύ, που δεν θα σε απολαύσω, αλλά θα πάμε στο... θα πάρω το αυτοκίνητο, θα το οδηγήσω εγώ και θα πάμε στην κόλτσα να φάμε στο εστιατό και μετά θα πάμε να κάνουμε έκπληξη στην Αγαθαγγέλ. Δεν θα αρχίσουμε, δεν θα αρχίσουμε. Δεν παραγγίζομαι σαν πως θα φύγω. Δεν θα φύγεις. Εδώ θα κάτσω. Θα πάω να συναντήσω την Αγαθαγγέλ στην κόλτσα. Τη συνάντησα. Τώρα που ερχόμουν. Τώρα που ερχόμουν στο σπίτι σου, πριν στρίψω στη γωνιά. Πέφτω πάνω στην Γοργόνα, ρε, τη Γοργονάρα μου. Θα την αναστατώσω, θα τη ρουφίξω. Κάμα σούτρα. Τι κάμα τσούχτρα. Όχι κάμα τσούχτρα, ρε, κάμα σούτρα. Έχω φέρει κάτι σεξουαλικά κόλπα, κάτι στάχη από την Ιαπωνία, θα τη ρουφίξω. Συγγνώμη, και αυτά τα κόλπα τα κάνεις με την Αγαθαγγέλου. Μαζί σου θα τα κάνω. Να σου δείξω κάτι στάζει να καραφιά. Σήκω πάνω, ρε. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Να μου τη χάρη. Να σου δείξω τις νέες στάσεις. Να σου δείξω πώς κάνει έρωτα την πρώτη φορά ένα Ιαπωνέζικο ζευγάρι. Βλέπω γκέι σαν τη γυναίκα. Έλα, ρε, θα τα κάνει με τη γυναίκα σου. Μόνον εγώ. Έλα, ρε, Κώστα, σε παρακαλώ. Σήκω πάνω. Έλα, τώρα σου την σε παρακαλώ. Πρωτιά, δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Κοντζά μεγάλη μα. Κάτι στάζει σαν τρελαθεί, ε. Ακούμπα τα χέρια σου στον καναπέ. Εδώ. Εδώ, ναι. Θέλει να μα πάρει οικογενειακό. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, άντε. Έλα ρε Σακλαμπάρα, άνοιξε το δεξί σου πόδι. Έλα ρε Σακλαμπάρα, άντε. Το αριστερό σου πόδι βάλ' το πάνω στο καναπέ. Θα σκιστώ, ρε. Έλα, τέλειωνε, τέλειωνε, άντε, άντε, άντε. Μπορείς το δεξί σου πόδι να το βάλεις πάνω στο σβέρκο σου. Πώς πηδιούνται οι πουτάνες οι Ιαπωνέζες. Φιόγκος δένονται. Λοιπόν, εγώ τώρα έρχομαι έτσι. Τι καλύτερα, Σωτήρη. Αυτή τη στάση μου την έμαθε ο Γιαμαμότο. Σόδομα και Γόμορα. Γουμάρια. Μου δείχνε, μωρή μου, δείχνε. Σκάιβρε θα σε πάω, στου Βαγγελάτου. Καλέ του δείχνα. Ε, ναι, χαθείτε. Πού σας. Ρε εσύ αυτή με έφυσε. Τη Γοργόνωμα που λες, θα τη ρουφίξω. Να ρουφίξεις τη γλώσσα σου. Σε πόνεσαι χρυσό. Για αυτή τη συνάντηση, Κώστα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Φίλος είσαι, ρε. Εσωτερή, μήπως παρομοίωσε. Την έπιασα, την άγγιξα. Μήπως ήταν ένα ουσία στιγμή. Ρε, της μίλησα. Άμα την είσαι, αλλάζει το πράγμα. Ρε, Κώστα, ξέρεις τι έμαθα. Τι. Ο άντρας του Αγαθαγγέλου. Τι. Μας άφησε χρόνο. Ε, αυτό το ξέρω. Πού το ξέρει. Τώρα μου το πει, μας άφησε χρόνο. Λοιπόν, στην καπαρτίνα, γιατί τη φορά μέσα στο σπίτι. Θέλω εδώ αν θέλει κόντιμα για να σε βολέψω. Το τραπέζι είναι έτοιμο, ανώμαλη. Μας πέρασε η ανώμαλη, μας παρεξήγησε. Ναι, ναι, ναι. Έλα, γορίνα μου. Εγώ σε τέσσω, λέγω. Τι εσύ θα μου τέσσεις. Ωπα. Τα κάτσα φάμε. Έλα να μεγαλώσετε τσουτσούνι, έλα. Μια φορά. Ε, μην μου κάνεις πλάκα. Του τσοτσοβίτη. Έλα. Αυτά είναι ορεκτικά, τα ορεκτικά κόβουν την όρεξη. Έλα ρε, Ταμάρα. Έλα ρε Κώστα. Τι πλάκη συναντές. Κάτσε πάμε. Έλα κρασάκι, έλα κρασάκι. Έλα γόλι μου. Θα κάτσεις και εσύ ή να φάμε. Του Κουτούπουλου.
Ωραία μυρίζει. Πήγαινε το κάτω να βοσκήσει και με το φέρνει. Αφήστε την πλάκα, σε παρακαλώ. Πλάκα μου κάνετε. Φέρτε εδώ το κοτόπουλο. Σε παρακαλώ, θα φέρεις το κοτόπουλο. Για από πίσω μου, ανώμαλε. Τι ανώμαλο, να το φάω, θέλω και να το πηδήξω. Δεν σηκώστε, πλάκα μου κάνετε. Σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. Ξέρεις πότε πέθανε. Κότα. Κι άκοντα μωρέ, ο Καθακέλη. Πότε πέθανε. Πριν από δύο χρόνια. Η ευκαιρία να παντρευτεί τη γυναίκα του. Γιατί φλάκα είναι. Γιατί. Καταρχήν αυτή ξαναπαντρεύτηκε. Αυτή σου το είπε. Ναι. Όταν τη συνάντησα τη ρώτησα ποιο παντρεύτηκε, σε μου λέγε γέλαγε. Τι σου είπε. Μωρέ, παντρεύτηκα ένα φλάκα. Τι ρωτάω, μαλάκα. Για να σου τελειώνω αυτή την ιστορία, του ζήτησα και ραντεβού. Μου το αρνήθηκε. Ούτε το όνομα του άντρα τη ιδραοποιεί, ούτε τη διάθεσή τη. Εκμεταλλεύτηκε το συνοστισμό από τον κόσμο, έγινε κάνω έτσι την έχασα. Φαίνεται μου εγώ να πιάθε να ζει τίμια, ε. Είσαι μπουκούνα, μωρέ. Γιατί κάποιον ανοκόμενο θα έχει. Τι ρωτάω, μαλάκα. Πάντω θα ψάξω και θα τη βρω και θα μάθω. Κάπου εδώ κοντά θα μείνει. Θα ψάξω και θα τη βρω, θα με βοηθήσει και εσύ να ψάξω. Τι. Να ψάξουμε όλα τα δωμάτια, την βρούμε. Τη βρω την γοργόνα μου και θα τη. Τι έγινε. Τι έπαιρες. Έφαγα απότομα και με πόνι στο στομάχι μου. Το στομάχι σου. Ναι. Πήγαινε στην κουζίνα να πει μια σόδα. Να μου τη φέρει πυρέτρια. Έχουμε συμφωνήσει οι σόδες να μην φέρνει. Μα εσύ είσαι Δημητράκη. Γεια σου Κώστα μου. Και εγώ λέω πως είναι η γυναίκα μου. Αυτή ψάχνω και εγώ. Τι έκανε, διάβασε τα λόγια από το καινούργιο μου τραγούδι. Δεν ξέρεις πόσο θέλω να τα ακούσω από το στόμα της. Μα τι έχεις, μου φαίνεσαι λίγο ανήσυχος. Έχω ένα φίλο που το περιποιούμε εδώ πέρα. Πώς λένε, σε παρακαλώ, Καμάρα. Τρομάρα. Τρομάρα. Καλά, Τρομάρα, φέρε μου σε παρακαλώ ένα καφέ σκέτο. Καφιδάκι. Πού λες Κώστα. Ο Δημητράκη, φρέ φορβούλακας. Τι κάνει, Δημητράκη. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Χάλια είσαι, ρε. Πω, ξέρω, βλέπω κομμένο, κακογέρασες. Ναι, τα δόντια δικά σου είναι. Όλα. Ναι, με πεθύμησες. Καθόλου. Γνωρίζεστε. Έχουμε ιστορίες. Στην Αθήνα τώρα. Ναι, δηλαδή έτσι περαστικός εγώ τώρα, γεια σας. Το Στάκη, μπορώ να σου πω κάτι. Σε παρακαλώ, μην το πεις ότι μένω από πάνω για χάρη στο σπίτι. Δεν μπορώ τώρα να σου εξηγήσω. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Βρούλακα. Γεια σου, ρε Δημητράκη. Στο καλό, ρε Δημητράκη. Γεια σου, ρε Δημητράκη. Εστεδιέρ. Το γνωρίζεις. Όπως και εσύ, τι συμβαίνει. Προγνωριστήκαμε στην Κόρυθο, το τρογόμε σαν το σκύλο με την γάτα. Σου είπε, γιατί. Είμαστε αντεραστές, τα ρίχνε στη γυναίκα του Αγαθαγγέλου. Γιατί. Ήταν εραστής της Γοργόνας, ρε. Τι ρωτάω, μαλάκας. Πέρα και νύχτα δεν ξεκολούσε από το σπίτι της Αστρίδη. Γυναίκα πήρα εγώ τον παλατέρ της Πυρίπας, γαμώ. Τώρα εξηγούνται όλα. Ποια όλα. Γι' αυτό η Γοργόνα δεν ήθελε να μου μιλήσει. Γιατί. Δεν σου λέγω ότι είχε εραστή. Ποιο. Αυτό είναι. Δημητράκη. Βέβαια Δημητράκη. Εραστή στο Καθαγγέλου. Ο Δημητράκη, βέβαια, ποιο άλλο. Ρε. Όταν βλέπει τον ένα, κάπου κοντά θα είναι και ο άλλο. Αυτό το λέει ο Βουρβούλακα. Και ο σύζυγο το μαθαίνει πάντα τελευταίο. Αυτό το λέει ο Αλατζά. Αν το κάνω, το βάζω μέσα στο σπίτι μου. Τι έγινε, σου τράγει. Κολλώνω, ρε. Τι είναι, αγόρι. Τι είναι, αγόρι. Τι είναι, αγόρι. Κρίση ελονοσίας. Με πιάνει κάθε τόσο, ε. Ναι. Μου έχει μείνει από την Αφρική. Κάτσε, κάτσε και να κάτσε. Δεν είναι καλά κοστάτη. Έτσι με πιάνει και μετά που περνάει, ε. Πάντως σε δύο-τρεις μήνες, το πολύ σε ένα μήνα θα είμαι καλά. Είναι ο άλλος του ξεπιθέστες. Όσα δεν είμαι καλά. Κώστα μου έρχεται. Σφίξου σωτήρι. Τι. Άμα σφιχτώ θα χεστώ. Κώστα ή τα πακέρα. Τα πακέρα τσιγάρνε και όλα τα γάρθηκες. Όχι, είναι η συνταγή μέσα. Σε μένα συμβαίνουν όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα τύχουν σου γιάννη. Καφιδάκι έτοιμο είναι. Δώσε το βγει. Μην το δώσετε, σηματιστή καίει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλό είναι, έλα. Έλα, σου τι. Χάει καρβάκα. Πόσο. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Καλά. Πόσα μου. Μη φοβάσαι, έτσι κάνω. Κώστα, τι δες,
Ταμπακέρα. 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 Τι είναι αυτό, ταμπακέρα, γίνεται. Πρόχειρη και ταχεία θεραπεία σε περίπτωση να βρουν κρίση. Πρώτον, να με σκεπάζουν με ένα ζεστό σκέπασμα. Ζεστό σκέπασμα να φεύγω. Θα έρθει η γυναίκα που κάηκα τώρα. Ηρέμησε το κάκι, όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Εμείς είμαστε εδώ. Έλα, έλα. Για ζάπινση. Έλα. Με το ένα, δύο. Όπα, μπράβο. Έτσι πρέπει να πετάξω, Τίνη. Δεν κάνει αυτό. Όχι, όχι. Όχι, άπλωμα. Όχι, άπλωμα, λέει. Όχι, έτα. Έτα, έτα. Έτα, έτα, έτα. Φέτα. Φέτα, δεν μπορώ να μιλήσω. Κουφέτα, λέει. Φέτα. Να μιλήσω, μπορώ. Φέτα. 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 Έχουμε κάτι κουφέτα μέσα, φέτα. Τώρα. Φέτα, κουφέτα. Κουφέτα, ρε. Άκου, ρε. Πες που βάζει τη μητέρα μου. Όπο τρέμω, δεν μπορώ. Αχ, Παναγία μου. Εγώ σαν. Όπο, ψάρι. Θα ψάρι. Για να παίρνετε μια ψαροταβέρνα. Είναι να φάει και φύγε. Όχι, τρέμω σαν ψάρι, Κώστα. Έλα με αυτό το ζεσταμιούτο. Έφυγε και ο θελός. Του έβγαλε. Έφυγε μόνος. Εσύ τον έβγαλε. Χιονίζει έξω. Γιατί με βγάλατε έξω. Δεύτερον, να μου βάζουν στο κεφάλι ένα μεταλλικό πράγμα. Μεταλλικό να φέρω αμέσως. Να πάρω τις βοήθειες. Έρθει το δίκαιο να κάνω το πάρω. Αλυτός θα την κόπω. Τι λέει Φινάκη. Πρώτες βοήθειες. Τι αριθμό πήρε, τι. 7-7-7, 3-7-7-7. Αυτό του κλειδαρά. Αυτό ξέρω, αυτό παίρνω. Του μεταλλικό, κύριε. Όχι, σε όλο το κεφάλι. Σε όλο το κεφάλι μεταλλικό. Τρίτο, να μου βάζουν στην κοιλιά ένα κατάπλασμα πολύ ζεστό. Κατάπλασμα που φτιάξω εγώ. Εγώ κρυώνω, Κώστα μου, κρυώνω. Πάμε να το ξέρω. Είμαι καλά, Κώστα μου. Πάμε στο δωμάτιο. Πέρασε, μα κάνουμε όλο το ότι λέει συνταγή και να μου φέρεις το δωμάτιο, ξέρω. Να μου φέρεις και καθρέφτη. Τι έτσι κάνεις καθρέφτη. Να δω πώς είμαι. Ευχαριστώ, Κώστα. Όπο, τι είναι αυτό μου με πιάνει. Και μετά μου κάνουν και ένα κλείσμα. Ένα κλείσμα και καθάρισα. Εδώ είσαι, εντάξει. Η γιαγιά μου. Πού βρέθηκε η γιαγιά μου. Πάμε στο δωμάτιο, σας απλώσω το ξένο το δωμάτιο. Η γιαγιά μου έχει πεθάνει, πού βρέθηκε. Έχει κι άλλη συνταγή κόρφα μου. Δεν πάμε μέσα όμως. Έχει το γράφει. Ναι. Και αυτό να μου το βάλεις από πίσω μου. Τι? Να μου το βάλεις από πίσω μου. Να είσαι το διάλογο εδώ πέρα τώρα, είναι. Σε δεν κατάλαβες. Το αυτό που να μου το βάλεις από πίσω μου. Ελάτε και ζωτή, φίλοι είμαστε. Σε παρακαλώ Κώστα να γίνω καλά. Είμαστε φίλοι, σε παρακαλώ Κώστα. Σε παρακαλώ Κώστα. Σωτήρι, μην το κάνεις, είμαστε φίλοι, σε παρακαλώ. Κάνε με, κάνε με, Σωτήρι. Κώστα μου, γρήγορα από πίσω. Δεν μπορώ, δεν μπορείς και δίνεις. Κώστα μου, το θέλω το αυτό. Να το βρω, να το βρω τόσο. Κώστα μου, σε παρακαλώ. Μη, σε παρακαλώ, μη, Σωτήρι. Κώστα μου, σε παρακαλώ. Αδελφοί, τι να κάνω. Κώστα μου, δεν μ' αγαπάς. Καλά, Στέφανα. Κώστα, να μου βάλετε κλείσμα. Α, κλείσμα θέλεις. Ναι. Και εγώ νόμιζα το άλλο, ρε Σωτήρη. Τι άλλο, ρε Κώστα. Με κλείσμα μου περνάς. Αντί να χτίσεις, ήρθες η επίσκεψη. Να σου βάλουμε και κλείσμα. Σκεπάσου καλά. Το κλείσμα με βοηθάει όμως. Εντάξει. Mm. Βάλ και το μηταλλικό στο κεφάλι. Ουραίος είσαι. Θα σε γυρίσω ανάποδα να βράσω μουσχαρο κεφαλί. Ξεφανίζω την απάνω πόρτα πήγε. Πού πάω. Την απάνω πόρτα γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα φίδι. Να, να μην ετοιμάσαι. Να σου πει την αφουάλα. Άντε πεις μέσα. Θα πω να σας το περάσω! Μην τα χαράς να μας το πειράσετε, ο Κύριος! Είμαι ο Κορνίδας! Ο Κορνίδας απέναντι... Α, τι! Το Αλβανάκι!
με ένα Καλάσνικοφ επαναληπτικό. Να σας τον περάσω. Βεβαίως, να μας τον πειράσετε του Μακαρίτη, κύριε Κουρνίσου Πόλεμος. Να σας τον περάσω εδώ. Εδώ, παντού να μας τον πειράσετε. Ωραία υποδοχή του πτωμάτου, με τα βαΐων και Κυκλάδων. Μανολοχούφταλο. Περικαλώ. Πολύ με αρέσεις. Αχ, μιλες τέτοια, μας ο πέμα καρίτης και εγώ τρέπουμε. Έρε, να μου να συνάγει να σε ρίξω στο κρεβάτι. Αχ, μιλες τέτοια, βρε, μας βλέπει ο άνθρωπος, τρέπουμε. Αυτός τώρα βλέπει τα ραδίκα ανάποδα βλέπει. Κολοάτομο. Ορίστε. Είσαι για ένα φραπόγαλο να ρίξουμε και κανένα ουζάκι να βλεβαριάσουμε τι παίζεται σήμερα. Δεν ξέρω ξένες γλώσσες, πήγαινε βάλ' το κάτρο εκεί. Τι στο όρθιο και στο ανακούκουρδο, ρε Σούργελο. Περικαλώ. Τις ελεύθερες ώρες σου τι είσαι, ρομαντική, σεξουαλική. Σκουρπιός. Έλα, φέρ' το κάτρο εδώ. Κατά Ανατολάς ή κατά της μας. Κατά τι έχω μεριά. Άντε βρε! Έχουμε ένα τρελό εκεί μέσα. Τι θέλουμε άλλο, να πήγαινε. Ρε πώς σε βλέπω ρε ψυχεδέλεια, σαν να βαράει τη Τζέι στο κεφάλι μου. Η Τσιχλόφσκα που είναι κολλημένη στον εγκεφαλό σου, τι φταίει. Φέρ' το κάτω να το κρεμάσω και έτσι πάλι δρόμο. Φύγει. Κοντό είσαι, έλα να σου κάνω το ανθρασίδι να το περιστηρίσεις. Φύγει, έχω πλή, στούπ, κουβία, δεν παίρνω εγώ σε εσέ. Αν πήγαινε, μιλάς εσύ, πήγαινε. Α, είσαι κανέ πέρα και δεν σου λέω κάτι πιο χοντρό, γιατί εγώ σέβομαι τους αιώνες σου. Τι είπες, ρε. Τεκνατζού. Ρε, σου μιλάει το αρβανάκι, ρε, το μελανού, ρε, το τεκνό, ρε, και τι το περιφωνείς. Άντε, πες την πόμπα σου τώρα, τεκνατζού. Αύριο και αυτό, αλμονέ, που έρχεστε εδώ πέρα όλοι ξένοι και παίρνετε τις δουλειές από εμάς τους αλλοδαπούς. Ρατσίστρια! Κάνε και εσύ τούμπα σου τώρα. Μη σε πω τίποτα σκυρότερο. Κύριε, είστε λίγο καλύτερα. Καλύτερα. Σε παρακαλώ. Ορίστε. Θέλω κατάπλασμα. Κατάπλασμα του φτιάχνουν, δεν γίνεται. Και κατουργέμαι. Κατούρα στην κατσαρόλα. Ωραία, σου κύριε, το έφτιαξε το δωμάτιο, το ξένο, πάμε μέσα. Του κατάπλασμα. Πάνε πρώτα, πάνε κατάσα, καμένα, πάνε το βάλουμε μέσα. Θα σύντριχο στήθος του που λέει. Ορίστε. Κάτσε αυτό το βάλω εγώ. Φέρτε. Ποιος είναι αυτό. Αυτός είναι η Τεντζέρα. Είναι νύφη, την πάμε στον καπρό. Έλα στις πεθέρα με τα δώρα. Έλα. Τι είναι αυτό τώρα, ονειρεύω ή τρελάθηκα. Κάτι έχω πάθει από την ώρα που έμαθα τα καμώματα του Μακαρίτη και τον είχα κρεμάσει και εδώ κιόλας. Να τον πάλι, και τα μάτια. Και τα νόμιζα αθώα εκείνο τον καιρό αυτά τα μάτια, ε. Τώρα θα στα βγάλω, θα στα βγάλω. Πού είπες ότι τον κρέμασες, ε? Τι μου τον κρέμασα, επί τείχου μεριά. Επί ποιου τείχου. Βιζαβί καπεναντίας. Βιζαβί, ακού βιζαβί. Έλα εδώ, ρε. Πάρ' τον από εδώ και πήγε να τον κρεμάσαι εκεί που σου έδειξα. Ωραία, άνοδε τις φίλες του άστρου. Πάμε ρε λείπασμα. Ρε πλάκα που θα γινόταν να βλέπαν οι αλατζάδες κρεμασμένη τη φάτσα ενός ανθρώπου που δεν το είχαν δει ποτέ. Είμαι παλιά άνθρωπο, εδώ στα βγάλω. Βοήθεια. Ωχ, Δημήτρης. Τι σου κάνει αυτό, Δημήτρη. Συγγνώμη, δεν ήταν για σένα. Δεν για αυτόν. Έφυγε. Εξαφανίστηκε. Βρικολάκιασε. Μήπως είστε άρρωστοι. Άρρωστοι. Ναι. Ο άρρωστη δεν είμαι, αλλά θα γίνω. Εδώ μέσα συμβαίνουν τόσα πράγματα που από στιγμή σε στιγμή θα τραλάω. Μα είστε πολύ άγρια, τα μάτια σας γυαλίζουν. Ναι, να μου γυαλίζουν. Πριν μια ώρα γύρισα από ένα ποσηματοπόλι που είχα πάει για μια υπόθεση μου, αλλά βρήκα το κατάστημα κλειστό. Δεν καταλαβαίνω, δεν είναι. Γυρίζω σπίτι μου και βλέπω έναν άντρα άγνωστο. Εδώ, ντυμένο με μια κουβέρτα από πάνω μέχρι κάτω. Και μια κατσαρόλα στο κεφάλι. Μα είστε σε αλλοπρόσαλη κατάσταση. Ξαφνικά με ο άντρα του Κίταμάρα. Το βουτάνι του χώρου μια πετσέτα στη μούρη και το παίρνει να το δάρω. Το κουρέσα σε μια χαρά. Δεν προλαβαίνω να κάνω έτσι. Και βλέπω τη φωτογραφία ενός ανθρώπου που έναν καιρό τον ήξερα πολύ καλά. Τον βλέπω να με κοροϊδεύει, τον βλέπω να με ειρωνεύεται. Αρπάζω το ψαλίδι και μόλις μπαίνω. Μα ξέρω, η οπτασία είχε χαθεί. Μάλιστα, είχε χαθεί. Κωστάκι, Κωστάκι, πού είσαι. Κωστάκι, βοήθεια, Κωστάκι. Δημήτρη. Όχι, Δημήτρη, να σου εξηγήσω, Δημήτρη. Δημήτρη. Όπω. Ευτυχώς μου πέρασε. Είμαι μια χαρά. Θα βρω την Γοργόνα μου, τη ρουφίξω. Αφού στο καλό πήγε, άνοιξε γη και τον κατάφερε. Γοργόνα μου! Εγώ είμαι, μη φοβάσαι. Άμα τι να σου πω, είσαι απίστευτος. Θέλω εξηγήσεις. Για πες μου, με ποιο δικαίωμα με παρακολουθείς μέχρι το σπίτι μου. Σπίτι σου. Σπίτι μου, ναι.
Σπίτι σου. Σπίτι μου δεν ακούς και δεν θέλω λέξη. Ο άντρας μου είναι εδώ και ψάχνει το κάδρο του Μακαρίτη. Άντρας σου, τι κλαίει. Ένα λεπτό γρήγορα. Ο άντρας ο Κώστα. Αμά τι έπαθα. Αμά τι έπαθα. Την πόρτα χαϊδεύει ο ανούμαλος. Κάνε κύριε γιατί σηκωθήκατε. Θες και αυτό παλαφάσεις και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Αμά τι έπαθα. Αμά. Να τα πάλι. Έλα εδώ κακεπέ. Τάντα Μπαρίτς. Να σε ρωτήσω καδέ μου είσαι παρακαλώ. Πότε παντρεύτηκε αφέντη σου και κύριό σου. Ο κύριος Σαλατζά. Πες μου ποια πήρε. Πες μου μαλακά μαλακά. Πήρε τη χείρα ναι. Του Μακαρίτη του Αγαθαγγέλου. Αμάν. Τι. Εγώ έκατσα και του τα πάω όλα με τον Νίκη και με το Σίγμα. Ποια. Δεν ήξερα ότι είναι γυναίκα του. Πού να ξέρω εγώ. Του τα πάω όλα. Κύριε Ρουζέλη. Γοργόνα. Πώς σε λένε. Ταμάρα. Ταμάρα. Τώρα μου χρειάζεται το κλείσμα. Καλίνκο, 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 φέραμε παγωτό, παρέσει και στον κύριο Κωστάκη. Βάλτε στην κατάψυξη. Σε ποιον αρέσει. Στον κύριο Κωστάκη. Στο φούρνο θα το βάλω. Βρε καρδούλα μου, είσαι σίγουρος ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να ακούσει το τραγούδι σου. Αυτή την ώρα συμφώνησα πριν το πάρτι. Πάντως οπωσδήποτε κάποια βίδα λείπει από τους αλατζάνες. Άντρας και γυναίκα είναι για δέσιμο. Κύριε Ροζαλία. Αν δεν μου ρίχνει και παιδάκι με μια ψαλιδάρα και παλούγα βγάλει τα μάτια. Με ψαλιδάρα. Μια ψαλιδάρα τόσο. Εδώ που τα λέμε μπορεί να μην είναι επικίνδυνη. Εκείνο που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή να ακούσω το τραγούδι μου. Αύριο θα το παρουσιάσω στη δισκογραφική μου εταιρεία. Και θέλω να έχω στα αυτιά μου τη φωνή της κυρίας Ροζαλίας. Και άμα περάσει τα απόψινό θα κάνουμε πέρα. Και λίγο-λίγο θα ρεώσουμε τη σχέση μας. Κατάλαβες. Όχι αγάπη μου, δεν κατάλαβα τίποτα. Τέλος πάντων, κάνε ό,τι θέλεις. Ναι, ο κόμινος. Σας συγχωρώ που δεν την ορίτε και δεν πρόλαβα να ετοιμαστώ. Τώρα βάζω κάτι τσαβού και πάω κάτι τα χάρτη σας πως υποδεχτώ εδώ πέρα μέσα. Έχεις δίκιο βρε Κωστάκη μου, ήρθαμε νωρίτερα, αλλά βλέπεις ο Δημητράκης. Είχε τόση αγωνία να ακούσει το τραγούδι του που δεν έβλεπε την ώρα. Αγωνίζεσαι. Δεν έχεις την αγωνία γιατί η γυναίκα μου πρέπει να τραγουδήσει. Είναι βραχνιασμένη. Σοβαρά. Ναι, αν θέλεις να τραγουδήσει ο κόσμος θα απολύψουν. Για να ακούσουμε εσένα Κωστάκη μου. Μα! Σα άρεσε η φωνή μου. Εσύ κάνεις για κωμικό σκοτ. Να τα γίναμε και κωμική τώρα, γίναμε και κωμική τώρα. Ω, με συγχωρείτε που σας έκανα να περιμένετε. Μα κοπήλατε κυρία, πώς είστε, είστε καλά. Είμαι καλά. Σας πέρασε εκείνος ο νευρικός κλονισμός. Ναι, ένας εφιάλτης, ήταν και πέρασε. Ευχαριστώ. Εγώ την έχω πίσω με τον εφιάλτη. Εγώ τι να σας πω ρε παιδιά, δεν θα συνέλθω ούτε αύριο. Να, για κοιτάξτε το σφιγμό. Πέρα στο σφιγμό τώρα ή το σφιγμό, θα κοιτάξουμε τώρα. Τι έπαθες τώρα, το σφιγμό ήθελα. Ακριβώς το σφιγμό δεν θέλω να πιάσει. Καλέ, τι έπαθε αυτός τώρα. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, τι έχει πάθει ο Κωστάκης σήμερα. Έχει ένα νευρικό από το μεσημέρι, δεν παίρνει κουβέντα. Τα λέτε μεταξύ σας έτσι και εμένα με αγνοείτε, ε! Με αγνοείτε! Είμαστε στους κάτι, σας πω κάτι, ατοχή και ανοχή, τα όρια της αυτού λέει αλατζά. Ωραίο έξυπνο απόφθεγμα, το κορνιζώσουμε να το μάθουμε απ' έξω. Μπορεί να είναι έτσι για την αρρώστια του φίλου. Α, λέτε, αλήθεια πώς πάει ο φίλος σου. Μια χαρά είναι, είμαι στο δωμάτιο το ξένο και κοιμάται κλειδωμένος. Και ροχαλίζει μέσα από την κατσαρόλα, σαν τρακτέρ κάνει. Κοιμάται με την κατσαρόλα στο κεφάλι και με το πανί στη μούρη. Δεν θα το δει κανείς, δεν πηγαίνει τελείως καλά. Ευτυχώς που κοιμάται. Τι είπες? Λέω ευτυχώς που κοιμάται ο άνθρωπος και θα συνέλθει. Μάλιστα, ξέρεις τι λέω. Μια και τον έχει κλειδώσει ο Κωστάκης μέσα να πετάξουμε το κλειδί να μην μπορεί να βγει. Αν έχει τίποτα κολλητικό. Τι λες να τον δέσουμε και πάνω στο κρεβάτι, τι λες το. Μα τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά, έχουμε άλλο το θα τον πάρουμε τον άνθρωπο. Είπα αγάπη μου για το καλό μας. Έχει δει το καλό ολονώνε μας, ολονώνε μας το καλό. Τι μούτρα είναι αυτά, θα μας παρεξηγήσουν οι άνθρωποι. Δεν έχω να σας πω δύο κουβέντες. Κι εγώ άλλες δύο, αύριο που θα ανοίξει το κατάστημα θα τα πούμε. Ποιο κατάστημα. Το Δημοπωλείο, το Κοσματοπωλείο κύριε. Θα με μπέρδεψες. Θα σε ξεμπερδέψω αύριο και τότε τα λέμε. Έχουμε και φοβέρεσα. Έχουμε και φοβέρεσα. Φωνάζει ο κλέφτης. Λοιπόν, για απόψε έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Κάτι με ζεδάκια. Εγώ ψοφάω για με ζεδάκια. Έρχεσαι να με βοηθήσει στην κουζίνα. Πολύ ευχαρίστω. Εγώ τρελαίνομαι για κουζίνα. Ροζαλία, κυρία Ροζαλία. Ναι. Έχετε κάτι ιδέες. Μούρια. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μουρλιά, σ' αρέσουνε! Είναι μ' αρέσουν, θα πιούμε τα ουζάκια μας, θα φάμε τα μεζεδάκια της. Που έφτιαξα με τα χεράκια. Που έφτιαξα με τα θεία χεράκια της. Ας τη θεία, γιατί εδώ είναι και ο θείος, έτσι δεν πρέπει να πω. Και μετά εσύ, Κωστάκη, θα ακούσει και το τραγουδάκι μας. Αν δεν πάτε ακούσω. Γιατί τι απάθεις, που φάθηκες. Μου έγινε βραχνιασμένη. Βραχνιασμένος εσύ. Δεν την αφήνω να τραγουδίσει, ξέχαστο, ε. Μα τι είναι αυτό που λες, Κωστάκη. Ξέχαστο. Για μένα σημαίνει καταστροφή. Αύριο θα παρουσιάσω το τραγούδι μου σε δισκογραφική εταιρεία. Αυτή η γυναίκα, Κωστάκη, με εμπνέει. Τον εμπνέει. Τον εμπνέει. Βαστάτε, Τούρκοι. Το ξέχασα και αυτό, γαμώτο. Μα σήμερα βρήκε να βραχνιάσει. Είναι μια σύμπτωση. Να πάρει ο διάλογο συμπτώσει, ε. Στο μυαλό σύμπτωση. Σε ένα πρέπει που γυναίκα μου τραγούδι για τραγούδι που κατά σύμπτωση δεν δικό σου. Περέγε από όξου κατά σύμπτωση. Άκουσε το τραγούδι. Μπήκε μέσα τη σε καλή. Και από τότε δεν ξεκουράζει το σπίτι. Εσύ Κωστάκη, εσύ κάνει για το θέατρο, για κωμικό. Να γίναμε και θεατρίνη. Άτιμα Αγαθαγγέλου, τι μου κάνε. Αγαθαγγέλου, είπε. Ήξερε το Αγαθαγγέλου. Κάτω Αγαθαγγέλου για την Γοργόνα μιλάω εγώ. Για την Γοργόνα, ναι. Στην ξέρει, ε. Γιατί σου φαίνεται πάξενο. Αλλά ποιο σου είπε ένα. Και σε ένα ποιο είπε ότι εγώ δεν θα μάθαινα. Α, για να σου πω στο κάτω-κάτω τι σε νοιάζει εσένα. Τι. Τι σε νοιάζει εσένα, λέω. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ δεν είμαι βλάκα με τον Αγαθάκη. Και αν αυτό δεν του φαίνεται πρόστιχα. Αυτά είναι ψέματα. Προσπάθησα να τα φτιάξω με την Γοργόνα τότε. Δεν τα αρνούμε, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Α, και τα κατάφερε τώρα. Ε. Η Γοργόνα ήταν και είναι μια τίμια γυναίκα. Σόπανε, ε. Και όταν χείρεψε. Ε, άμα χείρεψε, τα φτιάξαμε. Το πράγμα ήταν αλλιώτικο. Ελεύθερη γυναίκα ήταν. Και σε ράχτη. Σε αγάπησε παραφόρο. Μα κι εγώ την αγαπώ παράφορα. Δεν τη κάνει. Λέω κι εγώ την αγαπώ παράφορα. Τώρα έτσι το κάνει αυτό. Ε, ναι. Και το λε, βέβαια. Ξύπνησε εγώ. Έτσι, Κωστάκη, πάλι αστείαρσε. Ξύπνησε με εγώ. Έλα, Κωστάκη. Συγγνώμη, και αυτό έρθει να συνεχίζει. Ε, φυσικά. Και κάθε μέρα φλόγα ανάβει και πιο πολύ, ε. Όλα φωτιά στα πατζέκια μου. Και πού είσαι, ακόμα είμαστε στην αρχή. Σε μέτρο δεν το ε. Τι. Ξύπνησε με εγώ. Α, κάτι έξι, ε. Ξέχασε με εγώ. Ε, κάθεσε, Κωστάκη μου, πάνω σου φέρω λίγο νερό. Εγώ, ε. Εγώ είμαι και ρατά. Α, ο άλλος γαμπρός, ο πύραυλος, μάλιστα. Κώστα μου, Περδίκη είμαι, ακόμα. Μόνο ζαλίζομαι ακόμα. Εντάξει, θα μου περάσει. Εσύ μη μου πεις πως δεν τσατίστηκες. Τσατίστηκα. Για τη γυναίκα σου λέω, τα χάψες όλα. Ποια γυναίκα μου, τη γυναίκα σας θέλω. Τη γυναίκα σου, πρώτη κυρία Καθαγγέλου, την Γοργόνα. Μες το ξέρεις. Ο κόσμος έχει τούπα να μη σκριφώ καμάρι, γιατί στα είπα όλα και να σκάσεις να φας τα κομμάτια σου. Τα έφαγα. Ξέρεις γιατί στα είπα. Θα σε εκδικηθώ ρε Κώστα. Γιατί. Δεν με κάνεις στο γάμο σου ρε. Ωραία φάρσα, ε. Φάρσα. Φάρσα. Δηλαδή αυτά που μου είπε στι φάρσε τη δεν είναι αλήθεια. Παραμύθια τη καλή μα. Συγγνώμη, εσύ δεν τη γνώριζε την κυρία στην Κόρυθο. Τη γνώρισα, τη έκανα κόρτη την εποχή του προκατόχου. Πέρα από κόρτη τίποτα άλλο. Δηλαδή προσπάθησε και δεν έπιασε. Το βρήκε. Δηλαδή η Γοργόνα είναι τίμια γυναίκα. Είσαι ατσίδα, ρε Κώστα. Το ξέρω. Δεν με πιστεύει. Κάνε το Δημητράκη. Τι ωραία, Δημητράκη. Εσύ δεν μου είπε. Σου είπα, σου είπα. Τι ασπαρή είναι, ήδη είναι εραστή τη. Υπέθεσε. Τον είδα με τα μάτια μου. Ναι, αυτό δεν μου τα ομολόγησε όλα. Τι σου ομολόγησε. Μου είπε ότι είναι εραστέ, ότι είναι ερωτευμένοι, ότι όταν συνεχίζεται και φουντώνει και τέτοια πράγματα μου που δεν πράγμα σε αυτό. Δεν είναι δυνατό. Σου είπε τέτοιο πράγμα. Με το ίδιο το στόμα. Δεν τον εσπάσει το ξύλο, ρε. Θα τον έκανε μαύρο, ρε. Θα τον πέταγε από το άλπουλο. Πού να βρω άλπουλο, ρε Σαντίνη. Θα τον πέταγε από το μπαλκόν. Δεν γίνεται. Γιατί. Μένουμε σε ισόγειο. Να καθόσουν απάνω του, έτσι όπως είσαι θα τον έσκαγε, ρε. Αλλήλω τους κάστα, μας έπισε στοιχεία, θα δώσω δικηγόρο και θα φάω διαζύγιο. Ένας αχλαμάρα δικηγόρο και αηδίες, η γυναίκα μπορεί να σ' αγαπάει. Να μ' αγαπάει και να τον αγαπάει. Τι μόνο να σ' αγαπά, από τις γυναίκες όλα τα περιμένεις. Κωστάκι μου, Κωστάκι μου, τον αεράξω. Α, ο καπετάνιος. Τι έγινε, καπετάνιε μου, ζει. Βλέπω σηκώθηκε δυστυχώ, ε. Είναι μια χαρά, ρε. Βρε σηκωστάκι, αυτή η γυναίκα σου είναι γεμάτη λαχταριστά μεζεδάκια. Απλώσα το χέρι μου και πήρα 2-3. Πάω πάρω κι άλλα μεζεδάκια. Τον άκουσε. Τον άκουσε. Με σέτια στη γυναίκα μου, ρε. Έλα, μωρέ, σαν μωρό, κανεί έχει τρελαθεί τελειώ. Πήγε μέσα γρήγορα γιατί η κόρη θα το άρεσε και τη το έκανε μέσα στην κουζίνα. Κουζινά το. Ναι. Όχι, θα μα χαλώσει κατσαρόλε σου αλήθεια. Έχει τρελαθεί. Εγώ του λέω για τη γυναίκα του αυτός λέει, σκεφτεί τις κατσαρόλες. Κύριε λέει, τι έχει πάθει Κώστας. Δεν ήταν έτσι αυτός. Αυτό... Α. Σε τι ξέρεις κάτι. Τι. Δεν υποφέρεσαι, πρέπει να σου μιλήσω. Κι εγώ θέλω να σου μιλήσω. Ωραία, λοιπόν. Άκουσε με... Σωτήρι, Σωτήρι. Κάτι θέλει. Προσπάθησε να τον διώξεις, ναι. Σωτήρι. Κώστα. Στρίβε. Γιατί σε στραγώνεσαι. Όχι, κάτι θέλει να μου πει ιδιαίτερο. Δεν σε ενοχλεί. Όχι, μου κάνει θέση. Εγώ τότε που σε γύρι, όλα τα δέχομαι. Μα θε να είσαι σωτήρι, κόλλα τη τώρα. Ναι, ναι. Τι έκανα. Ρίξου τη. Να τη ρηχτώ. Θα σε ευχαριστούσε. Όσο δεν φαντάζεσαι.
Δεν καταλαβαίνω γιατί. Θα βάλουμε κέρατο στο Δημητράκη, κέρατο. Στο Δημητράκη, κέρατο αυτό σε εμά, κέρατο εμεί αυτόν, η εκδίκηση του κερατά. Πάτε πάνω στο καναπέ και ξύσκησε. Α, κάτσε εκείνο το κόλπο, το τέτοιο, ρε, έτσι. Το κόλπο κάτι παίζει, το τόλπο. Να τη κάνω και το άλλο. Ναι, ναι. Το αυτό. Πάτε εκεί πέρα, πάτ, μην την λυπηθείς, ε, πάτ, ξεσκίσε την πολύ. Αλλά έτσι πως είσαι εσύ, αυτή δεν σε ξεσκίσει. Πήγαινε μέσα, πάρε ένα βιάκρα, δώστε στο, ας απογειώσει. Αυτή θα το δώσω εγώ, θα το πάρω. Τι λέει, έχει τρελαθεί τελείως. Τώρα τον ευχαριστήσω το φίλο. Γοργόνη μου, απόλαυσε το λάγνο κορμί μου. Σου πήρε τρελάθηκε, βρε παιδάκι μου. Σβαρτσενέγκερ. Μωρ, δεν αφήνεις τα αστεία, λέω εγώ. Δεν υπάρχει πια Γοργόνα, παντρεύτηκα και σύχασα, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά αυτός... Ο άντρας μου δεν ξέρει τίποτα από ό,τι έχει συμβεί μεταξύ μας. Νομίζω ότι δεν ξέρει. Τι? Τα ξέρει όλα. Αστεία λες. Δεν λέω αστεία. Και ποιος του τα είπε? Εγώ. Εσύ. Χωρίς να το θέλω. Ε, τώρα τι να σου πω, σου είμαι κατά υποχρεωμένη. Δεν φταίω εγώ, το σφάλμα δικό σου. Και γιατί παρακαλώ? Γιατί όταν σε συνάντησα μου έλεγες πιο παντρεύτηκες, δεν θα γινόντουσαν αυτά. Μου είπες πήρα ένα βλάκα, πού να ξέρω εγώ. Καλά βρε εσύ, πήγες και τα είπες όλα πια. Με τον Νίκη με τον Σύμπη. Και αυτός τι σου είπε? Θα χαρεί μου ρε. Σου είπε τι πρόκειται να κάνει? Θα πάει δικηγόρο πρωί πρωί. Τι για διαζύγιο, δεν είναι δυνατόν. Εγώ βρε παιδάκι μου δεν θέλω να χωρίσω. Στο χέρι σου είναι αν δεν θες να χωρίσεις. Για πες μου με ποιο τρόπο. Κοίτα να δεις, τον ξέρω πολύ καλά. Αυτός θα σας συγχωρήσει, όλα αυτά και το παρόν να είναι άμεμπτο. Μα το παρόν είναι άμεμπτο. Δεν έχει κανείς να με κατηγορήσει για το παρόν. Έλα, σε ξέρω τώρα, σε μένα. Ε, άμα σου λέω εγώ. Εσύ τέτοια γυναίκα με τέτοια ερωτική φλόγα, εσύ γυναίκα ηφαίστειο, το σύμβολο του σεξ ξαφνικά τώρα που έχει γίνει. Έλα τώρα. Θυμάσαι τα δικά μας. Πού έκανα εγώ τον Κλίντον, εσύ τη Μόνικα. Ε, θυμάσαι το πουρο. Το Δημήτρη. Μου έλεγες το θέλω αβάνας. Εγώ σου έλεγα έτσι στα αστεία, δηλαδή βολέψουμε εγώ πίτσα. Τι αστεία, βρε, αλήθεια ήταν. Τι πράγμα. Αλήθεια, γιατί αστεία μου το λέγεις. Έλα τώρα. Έχω πίτσα. Άντε. Δεν μου λες τώρα, το Δημητράκι τον αγαπάς. Είμαι πολύ ευχαριστημένη μαζί του και δεν θέλω να τον αφήσω. Μα δεν θες να τον αφήσεις. Όχι. Ευγάλε τα πέρα μόνη σου, δεν ανακατεύομαι. Τι εννοείς δηλαδή? Ο μόνος τρόπος να μην χωρίσει είναι να μην ξαναδείς το Δημητράκι. Πήγαινας, για το καλό σου το λέω. Α, καλό. Καλό, Σωτήρι μου, καλό. Μου τρελάθηκες. Ο μόνος τρόπος να μην χωρίσεις. Αχ, μου φαίνεται δεν έχεις συνέλθει ακόμα από την αρρώστια σου. Δεν πας καλύτερα μέσα να ξαπλώσεις. Αυτό το ούζο του Κωστάκη καταπληκτικό, παιδιά. Δημητράκη. Τι τρέχει, παιδί μου, τι. Ορκίσου πως δεν θα με αφήσεις. Τι. Ορκίσου πως δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Μα και βέβαια δεν θα χωριστούμε ποτέ. Τι σου ήρθε έτσι ξαφνικά, βρε μωρό μου, μωρό μου. Τι έπαθε. Κωστάκι και ρατάκες έξω! Ρε, εδώ μέσα τροπή ρε πια! Δεν μου λες ποιος σου βάλει τέτοιες ιδέες στο μυαλό, ε! Ενώ ο κύριος! Ο κύριος! Πείτε ότι εγώ δεν είπα τίποτα! Δεν μου λες, σε παρακαλώ, με ποιο δικαίωμα πήρες αυτό το θάρρος, ε! Μη με προσβάλλεις προς σας, Γοργόνα, έτσι! Άντε, δεν... Μην δίνει σημασία, αγάπη μου, άστον από πείσμα και ζήλια το έκανα. Από ζήλια, μωρό μου, γλυκό, ε! Θα με φιλείς και εμένα μετά. Να σας δείξω κάτι σεξουαλικές τάσεις που έχω φέρει από την Ιαπωνία. Είναι για τρίο, ε! Κοίτα να δεις, εγώ παίρνω τη Γοργόνα, τη σφίγγω πάνω μου, τη χαϊδεύω. Εσύ κάνεις μάτι. Τι πες! Ποιος κάνει μάτι! Κανείς ρεζίλι. Στο διάλο, ηλίθεια. Μην το δίνει σημασία, Χρυσούλη μου. Πέν δεν είναι αλήθεια ότι με αγαπάς. Σε λατρεύω, μωρό μου, γλυκό σου. Άκου να σου πω, αγάπη μου, τι αποφάσισα. Μόλις πετύχει το τραγούδι μου, θα σε πάρω αγκαλιά και θα πάμε ένα μακρινό ταξίδι σε εξωτικά νησιά τα δυο μας, ε! Πάτε στο διέλο. Και μετά, αγάπη μου, και μετά. Και μετά όταν θα γυρίσουμε, θα περνάμε σαν δυο πιτσουνάκια αγαπημένα, ε! Σταμάτησε, μωρέ, πια, σταμάτησε. Σταμάτησε, πια! Πάτε! Δεν μου τη δώσει! Πάτε! Μήπως είσαι άρρωστος? Με αυτά που κάνει κανένα ανακατεύτηκε στο στομάχι μου. Να σου φέρω ένα ζωμό από τράγο που έβρασε ο Κωστάκης βάλσαμο. Έβρασε τον εαυτό του. Πες του τα κέρατα τα φυλάξει για εικόσιμο. Πάω να ξαπλώ στο κρεβάτι που δεν μπορώ. Άντε πήγαινε. Πάω στο κρεβάτι μου.
Έλα και εσύ μαζί μου, το ευχαριστήσω. Τέρμα τα αστεία, τώρα θα σε δείρω. Τι κάνεις? Θα σε δείρω. Αγόρι. Το ξέρεις ότι ξέρω καράτε. Μπα. Ναι ρε, το έχω μάθει στην Ιαπωνία. Σόπα. Ναι, ναι. Σακατωμά. 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 Μέχρι εδώ ξέρω, ρε. Έλα αγάπη μου έξω στη βεράντα, δούμε την πανσέλινα εμείς. Να σου διαβάσω και το στίχος από ένα τραγούδι που έγραψα για την αγάπη μας. Σήμερα. Βιντικούλη μου, στο δωμάτιο φέρω πια, δεν σε υποφέρω. Αυτά τα υπονοούμενα και τα μασημένα λόγια μου σπάσαν τα νεύρα. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το αυτή τη στιγμή, σε παρακαλώ, εξηγήσου. Αν δεν εξηγηθώ, ε. Βέβαια. Εσύ δεν μου είπες ότι δεν πήγες ποτέ στην Κόρυθο. Δεν το είπα. Δεν μου είπες γιατί μου είπες αυτό το ψέμα. Ψέμα. Βέβαια, γιατί εγώ μάθα από θετικές πήγαινε ότι πήγαινες πολύ συχνά στην Κόρυθο. Εγώ. Ναι, πήγες και συναντούσες τον Βουρβούλακα και τους άλλους. Τον Βουρβούλακα. Δεν το ξέρεις, ε. Βέβαια, δεν ξέρεις τίποτα, δεν είδες τίποτα, δεν άκουσες τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται. Δεν παίρνει και σκιάστημα στην Κόρυθο. Σου έχω πει χίλιες φορές δεν έχω πάει στην Κόρυθο ποτέ. Και ο Δημητράκης. Τι δουλειά έχει ο Δημητράκης. Αρνείσαι ότι σου έκανε κόρτα με παχύζα καθακέλου. Άλλο πάλι αυτό. Το Δημητράκη πριν λίγο ημερών το γνώρισα. Το ξέρεις πολύ καλά. Δεν ξέρεις το παλιά, ε. Όχι βέβαια. Το Βουρβούλακα. Έχεις παρασκοτήσει με το Βουρβούλακα. Δείχτω μας επιτέλους να το γνωρίσουμε. Δεν το ξέρεις, ε. Όχι. Δεν το συνάντησες πριν από λίγο και στο σπίτι μας. Εγώ. Γιατί περνάμε στην πατρίκη με τα βλάκα. Αυτό δεν το είπα. Το είπες. Και λυπάμαι πολύ που δεν μου δόθηκε ευκαιρία να το πω. Κυρία μου! Κύριε! Συγγνώμη, διακόπτω κάτι. Μία συζήτηση. Καλή, γιατί δεν έρχεστε έξω στη βεράντα, έχει μια πανσέλη. Ποιο μαγεία είναι. Εσύ και με την πανσέλη ήταν. Θα ακούσετε και τους στίχους που έγραψε ο Δημητράκης μου μόλις τώρα. Ροζαλία. Το κολλιέ μου. Έχασε το κολλιέ μου. Ταμάρα. Ταμάρα. Δεν τη έσπασα καρπούζια. Καρπούζα, παιδί μου, καρπούζα. Κοιτάξτε τι θέλετε. Πετάξε πάνω, σε παρακαλώ. Απάνω. Ναι, και δες ένα πτάκι στο δεξί σιρτάρι του τουαλέτας μου. Υπάρχει ένα κολλιέ με τρία μεγάλα ζαφύρια και διαμάντια. Αν είναι εκεί, φέρτο με αμέσως κάτω. Να πάω. Πολύ κακοδιάθετος μου φάνηκε ο Κωστάκης απόψε. Τι να σου πω, Χρυσή μου, τι να σου πω. Αν ήξερες μια σκηνή που μου έκανε προλίγου. Τώρα πια αρχίζω και πιστεύω πως μια γυναίκα όταν μένει χείρα δεν πρέπει να ξαναπαντρεύεται. Α, δεν θα συμφωνήσω καθόλου μαζί σου. Εγώ δεν μετάνιωσα ούτε μια στιγμή για το δεύτερο γάμο μου με τον Δημητράκη. Ήσουν και εσύ χείρα. Κατά κάποιον τρόπο. Πάντως είμαι πολύ ευτυχισμένη με το δεύτερο γάμο. Είσαι τυχερή, εσύ εννοώ εγώ. Έλα, βρε Ροζαλία μου, και εσύ μην είσαι υπερβολική. Ο Κωστάκης. Ωραία, όλα τα γουρούνια μια φάτσα. Προ καιρού αγόρασε ένα περιθώριο 2 εκατομμυρίων δραχμών και δεν το αγόρασε για μένα. Γι' αυτό σου λέω. Αγάπη μου γλυκιά, αυτό είναι φοβερό. Δεν ξέρω τι να πω. Υπομονή, βρε Χρυσούλη. Υπομονή. Υπομονή μέχρι αύριο. Αύριο που θα ανοίξει το κατάστημα θα τα πούμε. Όσο για τον πρώτο μου σύζυγο, αυτό ήταν λίγο πρακτικός. Πρακτικός είναι. Πρακτικότατος ο Μακαρίτης. Με απατούσε μόνο 6 μήνες το χρόνο. Λίγο εσύ αυτό είναι τερατώδες. Αχ, ο δικός μου ο Μακαρίτης ήταν ένας άγγελος, πιστός, ευγενικός, ήρεμος, αλυτοχέρης. Και πάνω απ' όλα με το χαμόγελο στο στόμα όλες τις ώρες. Τι είναι αυτό, πήρατε καινούριο πίνακα? Α, δεν το πιστεύω. Τι θέλει το πορτρέτο του Μακαρίτη του άντρα μου εδώ? Του Μακαρίτη του άντρα σου. Του πρώτου σύζυγου μου, του Αριστίδη Αλεθαγγέλου. Αυτό ήταν ο πρώτο σύζυγο, ο Καθαγγέλου. Βεβαίως. Και μένατε μαζί στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στη βίλα μα στο Λουτράκι. Είστε εσύ είσαι. Εσύ, ε. Τι εννοεί, δεν σε καταλαβαίνω. Θα καταλάβει, Χρυσή μου. Όταν σου πω πω εγώ είμαι η χείρα του Αριστίδη Αλεθαγγέλου. Η χείρα του είπε. Μάλιστα η νόμιμη χείρα του Αριστίδη Αλεθαγγέλου. Δηλαδή ήταν παντρεμένο. Αντακτίνο. Με απάτησε. Παντρεμένος αυτός. Ε, είναι φοβερό. Δεν ήξερες ότι ήταν παντρεμένος. Α, γι' αυτό δεν με παντρεύτηκε όπως μου είχε υποσχεθεί. Σου είχε υποσχεθεί πως θα σε παντρευτεί. Κα τον παλιάνθρωπο. Α, το γουρούνι. Το γαϊδούρι. Το τέρας της αποκαλύψεως. Το κάθαρμα. Εσύ είσαι η Γοργόνα λοιπόν. Η ωραία Γοργόνα. Γιατί, δεν σε πείθω δηλαδή για Γοργόνα. Τώρα όλα είναι καθαρά. Φαίνεται πως την Κόρινθο σε παρουσίαζε και γυναίκα. Είχε το όνομά του, δηλαδή το δικό μου, ε. Έτσι το ήθελε εκεί. Έτσι κι όλα. Του βρήκα του κουλιέ. Αχ, τα μάρα μου, ευχαριστώ. Κυρία μου. Ζαφύρια και διαμάντια. Από πού το πήρες αυτό το κολλιέ, μήπως από τον Μπουρνιάρη αναπαύσεως 17? Ακριβώς με το κουμπώνεις, παρακαλώ. Το θράσος σου δεν περιγράφεται. Το θράσος μου, τι είναι. Με συμπεδάκι μου, έχεις σπουδαία προσόντα. Μωρέ, τι εσύ. Μου πήρες τον πρώτο, πας και για το δεύτερο. Σαν πολύ δεν σου πάει. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Για το κολλιέ. Μπορείς να αρνηθείς ότι στο χάρισε ο άντρας μου. Α, όχι βέβαια, εκείνος μου το χάρισε. Ορίστε, κυρία μου. Ορίστε. Ορίστε. Σε βάλεσε, ε. Το κατάλαβες, ε. Για να μάθεις να χάρεις διαμαντένια κολλιά, κύριε. Μην πεις λέξε, παρακαλώ. Βρήκε την απόδειξη του Κοσμαντοπόλη Ταμάρα και που την έδωσε. Αυτή η απόδειξη είναι προδιετία, σαν του Μασκαρά του Καθαγγέλου. Αυτός την άφησα πλήρω και κερατάζω κι εγώ. Ακριβώς, εκείνος μου το χάρισε, όχι αυτό. Σηκώστα, η κυρία ποια είναι.
Έτσι μ' άρεσε ότι την πλάκα μας κάνει. Η γυναίκα μου είναι. Η γυναίκα σου. Ναι. Και η άλλη. Εγώ είμαι η γυναίκα του Δημητράκη, κυρία Καρπούζα. Η γυναίκα του Δημητράκη είσαι. Εσύ. Κώστα. Όμο διέ. Δεν ξέρω τι ώρα είναι. Ρε εσύ. Εσύ δεν μου πεις ότι πήρες τη χείρα του Αγαθαγγέλου. Τη χείρα του Αγαθαγγέλου εγώ. Ω, είμαστε δύο. Δύο. Μάλιστα δύο. Πολύ. Ο Μακαρίτης είχε πολύ πρακτικό μυαλό. Είχε δύο συζύγους. Μία εμένα 6 μήνες νόμιμη στην Αθήνα και άλλους 6 την κυρία στην Κόρινθο. Την Γοργόνα. Εσύ την Γοργόνα λοιπόν. Με το μουστακάκι με το πουτανάκι. Αυτό είναι δύο καθάρματα, δεν ξέρεις αγάπη μου. Όχι αγάπη μου. Πάντως Κώστα, εγώ μόνο την Γοργόνα. Κάσε μας κάτω. Εδώ είναι καθάρμα, εσύ φταίς για όλα, πεις να μας διαλύσεις τα σπίτια. Κάτσε εδώ έτσι ανάσκελα, να σου λύει το αίμα στο κεφάλι. Κάτι του κάνω, κάτι του κάνω. Λοιπόν, από εδώ και πέρα εγώ δεν κάνω κομμάτι. Και πρώτα απ' όλα Ταμάρα, πάνε εδώ πέρα. Πήγαινε σπίτι σου, όλοι εσύ. Τι να το κάνει αφεντικουλή. Αν κρεμάσεις να προσεύγεσαι. Πάει αυτός τελείωσε. Η ζωντανή με τους ζωντανούς. Οι πειθαμένοι με τους πεθαμένους. Κοίταξε εγώ τι έφτιαξα. Τι είναι αυτό. Α, πολύ ωραίο, ε. Ωραίου. Μόνη μου το έφτιαξα, κουλάς. Μπράβο, Ταμάρα, με συγκίνησες. Άντε προσλαμβάνεσαι πάλι. Σπασίμπα, φετικούλη. Άντε πήγαινε μέσα, Ταμάρα, και φάει ό,τι θέλεις. Τι να φάω, μέχρι και τα σκουπίδια έφαγε. Αυτά μ' άφησες. Έφτασα, άφησα. Φίλε μου, η Μετράκη θα ξανατραγουδήσω και ειδικά τραγούδι δικό σου. Ενοχλεί τον Κωστάκη. Με την άδεια του Κωστάκη θα μου πει ένα τελευταίο τραγούδι. Δεν γίνεται, σα απαγορεύω, πηγαίνετε στην πλάκα. Και εσύ, Σωτηράκη, σε τάει, σε πότσα, σε έτσι, άντε πήγαινε τώρα. Θα λε πω σε αγαπάω. Ξέρετε, εγώ σε αγαπάω. Εγώ. Τι είχαν όλα αυτά, δεν ήταν. Κύριε Παπαδέ. Κρίση ελονοσία πάνε. Τι μα κάνει. Beatriz! Τι σημαίνει με τη Beatriz που είναι το κερά μας, Σωτήρη? Έχουμε δοθεί διαιτέρως. Δηλαδή? Σώτομο! Αντρίς μου, δεν είμαι καλά. Σωτήρη μου, Σωτήρη, τι έχεις? Τίποτε, κρίση ελονοσίας, αλλά σε 2-3 μήνες θα είμαι τελείως καλά. Τόσο γρήγορα, για ένα χρόνο εγώ θα σε περιποιούμε για να μην γίνεις ποτέ σου καλά, αγάπη μου. Έλα πάνω. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου, έρχομαι ένα λεπτό. Κώστα, σήμερα 1η του μηνός, μην ξεχάσεις τον Νίκη. Αγάπη, πήγαινε στο δωμάτιο αυτό να κάνουμε επιτέλους ένα τρελό έρωτα. Δεν θέλω στο δωμάτιο, δεν θέλω. Στον καναπέ, στο πάτωμα, στον κήπο, στην κουζίνα. Εσύ δεν ξέρω, εσύ δρομολόγιο, ε. Ναι, να κάνεις δρομολόγιο στο κορμί μου. Σε στιγμή ο Τύρις μου είχε κάτι σεξουαλικά κόλπα γιαπωνέζικα. Ναι, ναι. Εδώ πέρα, θα βάλεις το πόδι σου πέρα εσύ. Θα φεύγω, θα το φτάνει και θα σου πει το. Πώς το έκανα, Σωτήρη, πώς το έκανες αυτό με το πόδι.